Άντε να πούμε καμιά καλημέρα. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Μύρισε Παρασκευή. Μύρισε Παρασκευή, αλλά με καταχνιά, με υγρασία, η οποία και έχει προσβάλει την τρυφερή μεσούλα του Μάριου του Ασλαμή, για τους φίλους Ασλαμά. Οχ, καμιά μουσικούλα βάλουμε, ρε Σωτήρη, καλή. Εδώ Σωτήρη πρωί-πρωί. Αμφιβάλλω αν τον ξέρει, ρε φίλε. Όχι, αν τον ξέρει, δηλαδή εντάξει. Ναι, ναι. First φρόντισε we, για αυτό. First που we έκανε. Take Manhattan από Τζο Κόκερ. Από Τζο Κόκερ κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Ποιο, αλήθεια. Συγγνώμη. Από Τζο Κόκερ, το παίζει. Από Τζο Κόκερ, εμετός. Από Τζο Κόκερ. Ναι. Okay. Νόξ, καλό. Πω, βάλ... Και σύγκρινε, βάλε αυτό και μετά αυτό που θα σου πω εγώ. Wonderful Life από Hyper Child. Γιατί πήγαινε αργά αυτό. Πω, Τζο Κόκερ, τραγικό. Ναι. Πω. Θεός χωρέσει, είναι τραγικός. Κομματάρα. Τραγικός. Κομματάρα, φίλε. Του τέτοιου, Του... του Κόεν. Ναι, Κόεν. Του Λέοναρντ Κόεν. Ναι, ναι, ναι. Φανταστικό. Και από μια γυναίκα το έχω ακούσει σε ωραία εκτέλεση. Υπάρχουν πολλές διασκευές. Πολλές, ε. Πρέπει να ξέρω τρεις διασκευές, τέσσερις. Μου άρεσε από κόκκι και αυτό. Επειδή το άκουσα, ρε παιδί μου, και λέω κάτσε. Δεν τον μπορώ τον κόκκι. Δεν τον μπορεί. Του, με τίποτα. Πάρε, όχι, πάμε. Πάμε έτσι να προλάβουμε να βγάλουμε τα πραγματάκια στο πέρα να δούμε τι δίνουμε. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Είναι η τρόικα τη καρδιά. 107,4. Ναι, και να το λέτε. Μπε στη φάση έτσι, αυτά τα του αγόρα, τα περίεργα. Εφεύγει ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, Σωτήρης Δασκαλάκης στις επάλψεις, Μάριος Ασλαμάς και αυτός το ίδιο, Χρήστος Σαλτίδης, Δικάπριο, ο τουρίστας σε 782, σε 782 το λένε το κινητό του, και Παναγιώτης Παπαδόπουλος θα σας συντροφεύουν για το επόμενο δύο ράκι. I told you. Πρώτα παίρνουμε το αγρίνιο, first we take αγρίνιο. Μετά γυρνάμε με ασφάλεια. Πώς? Με τον Μαργαριτόπουλο, την τυπάρα αυτόν που έχουμε δίπλα μας, να με συντροφεύει και στο ταξίδι για Αγρίνιο και στην επιστροφή. Επειδή το αυτοκίνητό σου, δασκαλάκι, είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι σε θέση αυτοί οι τύποι να καλύψουν κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701. I told you. First we take Αγρίνιο. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό στα γερμανικά. Πώς μπορούμε να το πούμε. Αν ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις αυτά στα γερμανικά. Τι προσφέρει Dialog? Α. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Β. Επιπλέον προνόμια. Γ. Πληρωμένες διακοπές. Τέταρτον. Ρεπό σε αργίες. Πέμπτον. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Και έκτο και τελευταίο και δροσερό. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση. Πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι. Α, εντάξει. Α, ναι. Το πες. Έφαγες τον Πάτροκλο. Αχ, εσύ έφαγες τον Πάτροκλο. Θα σου μπαίνει τη θέση. Τον ακροατή. Τον ακροατή. Στείλανε 7 άτομα, 9. Πώς στείλανε. Κανονικά. Ναι. Ναι. Αποκλείεται. Όχι. Το θέλουνε, ρε. Δεν μπορεί να ζήσουν. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσουν αυτοί, να ξέρεις. Αυτό τι σου λέω. Αλλιώς τι. Τι. Τώρα, εδώ και ένα χρόνο είμαι, ρε φίλε. Α, εντάξει. Ναι. Κάποια στιγμή βγάλε το μπουφάν και έλα τα πίσω εδώ πέρα. Το μπάτσο μέσα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωχ. Είμαι τίποτα, Μαρίου. Λοιπόν, να δούμε τι διαγωνισμούς έχουμε. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Έτσι, μπράβο. Γιατί μπήκαμε... Η ατσουρμπαλοσύνη τη Παρασκευή. Δεν πειράζει. Παρασκευή, λέει, μην το χαλάς. Σου στείλα μήνυμα. Θα αργήσω 10 λεπτά. Κατεβαίνω από Παπα-Νικολάου. Ναι, αλλά έφτασε, είδες. Τι να φτάσει, Παναγιώτη. Έφτασε. Τι έφτασε. Να φτάσει. Μην το χαλάς όμως. Σήμερα μύρισε Παρασκευήλα να το λες. Όχι Παρασκευή. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Μύρισε Παρασκευούλα, είπα. Ναι, Παρασκευήλα κτλ. Λοιπόν, τι δίνουμε. Έχουμε τρεις διαγωνισμούς. Απλά έχω μόνο τώρα με κράξτε μία πολύ μικρή αμφιβολία. Θα μου το σώσει σε λίγο ο Σωτήρης. Δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις για την λαϊβάρα των Dirty Granny Tales στο Fix. Άλλαξε ο χώρος, πήγε από το Πρίνσπα στο Fix, δίπλα δηλαδή. Στο Fix Factory of Sound. Είναι, αυτό είναι απόψε, αν δεν κάνω λάθος. Απλά θα μου το επιβεβαιώσει σε λίγο ο Σωτήρης. Στο Fix Dirty Granny Tales, νομίζω ότι είναι σήμερα. Τέλος πάντων, ξέρετε, όσοι είστε στη φάση των Dirty Granny Tales, που είναι. Δεν σχολιάζω, μου ήρθε να πω τώρα. Το πάτησα φρένο, ας πούμε. Σε μια νέα παράσταση, η βρώμικη γιαγιά λέει τα δικά της εφιαλτικά gothic παραμύθια με ιδιαίτερο τρόπο για μια ακόμη φορά
στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το σόου του Διογέννη Δασκάλου και τον Μόνι και Μόνι Κονιέντε αύριο Σάββατο στο κλαμπ του Μήλου. Τίτλος παράστασης Πουφ. Και έχουμε και ένα διαγωνισμό από τα Opticon Express. Για τους δύο πρώτους, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, μη βαριέσαι, και γράφεις Dirty για Dirty Granny Tales ή Δασκάλου για Διογέννη Δασκάλου. Αν σε λένε για Δασκάλου στο επίθετο και θες να πεις για Διογέννη Δασκάλου, γράφεις δύο φορές Δασκάλου. Για παράδειγμα, Σωτήρης Δασκάλου, Δασκάλου. Αποστολή στο 54-5-26. Πουφ είναι ο τίτλος της παράστασης. 2-2,5 ώρες με μουσική και γέλιο με τον Διογέννη και την μπάντα του, τους Μόνι και Μόνι Κονιέντε. Dirty 30, τι ήταν, Μαρή, θυμάσαι? Περίμενε ένα τώρα, γιατί είμαι Παναγιώτη με το λίγο με τον καημό μου. 30 Dirty ήταν 30 η μπάντα. Dirty, συγγνώμη, ναι. 30 Dirty, ναι. Η μπάντα του Θοδωρή του Μανίκα. Α. Του δημοσιογράφου και ρόκερ. Μάλιστα, και ναι, παρουσιαστή, ναι, εκπομπή στην τηλεόραση. Ναι, 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 ωραία. That's... Που του είχε αναθέσει ο Παναθηναϊκός να ετοιμάσει τα live για τα 100 χρόνια και να κάνει πρόταση σε μεγάλο group. Ναι, που το βάλε quiz. Ήθελε να φέρει Led Zeppelin, μετά, ναι, Green Day, ίσω, ναι, μα έφερε εμένα. Πανάθα είσαι, τι να κάνει, φίλε, 100 χρόνια. Παίξαν οι Last Drive σαν headliners, ναι, νομίζω. Παίξαν καμιά 6-7 συγκροτήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και Dirty 3 είναι πολύ ωραία μπάντα αυστραλέζικη, πάρα πάρα πολύ ωραία μπάντα, τη οποία ο drummer, κολλάω τώρα, έχει κάνει φανταστικό ντουέτο με τον Γεωργή τον Ψαραντώνη. Ναι. Ψαραντώνης, κόλλησα τώρα. Ψαραντώνης 3. Ψαραντώνης με, έχουν βγάλει 3 άλμπουμ, έχω τα 2 πρώτα εγώ. Πάρα πολύ ωραίοι. Ένα μυστήριο ethnic folk πατάει στην κριτική μουσική, πάρα πολύ ωραίο. Σωτήρης, ακούσει. Να ακούσεις. Ο Ψαραντώνης με τον drummer, κολλάω τώρα. Nick, Nick the Greek. Στείλτε κάποιος ρε εσείς. Κόλλησα τώρα. Θωμάς τον στείλε ρε φίλε. Οχ, σε λίγο. Σε λίγο Θουβού. Σε λίγο. Θα βάλουμε και θεματάκια, δούμε, τα μαζέψουμε σε λίγο. Πάμε, μουσική. Λοιπόν, αυτήν την ώρα, σε περίπου 8 λεπτά από τώρα, ξεκινάει στην Νιόν η συνάντηση, το meeting, συγγνώμη, η μία σύσκεψη για το να γίνουν δεχθές, για να δεχθούν στο Champions League την Arsenal και την Chelsea. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα έχουμε τα νέα, απλά περιμένουν την απάντηση και το αν συμφωνούν ο Έαντας του Αμστελόδαμου, η Πόρτο, η Μπαρτσελώνα και η Γιούβε. Ξεκινάει σε περίπου 7-8 λεπτά από τώρα, δηλαδή 10.30 ώρα Ελλάδος, στην Ιόν, για να είναι έτοιμοι ώστε να μπουν στην κληροτίδα η Arsenal και η Chelsea για να γίνει αγγλικό Final Six. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, γι' αυτό και φυσικά πρέπει να δώσουν απάντηση οι επίσημοι σύλλογοι, η Μπαρτσελώνα, ο Έαντας, η Πόρτο και η Γιούβε. Θα το πληροφορηθείτε, λογικά η απόφαση θα βγει περίπου μισή ώρα πριν τελειώσει η Τρόικα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, γράφετε αυτή τη στιγμή στα γραφεία της UEFA στην Ιόν ποδοσφαιρική ιστορία και έχει παίξει καταλυτικό ρόλο γι' αυτό ένας άνθρωπος που έχει χιλιοβοηθήσει τους ελληνικούς συλλόγους και τους χιλιοβοηθάει, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης. Ο πραγματικός γιος του Σάβα, ναι, όπως λέει ο Αντώνης ο Πανούτσος. Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα χθες ο Παναγιώτης, αλλά ήμουν στην ώρα εκείνη σε προβολή. Μου γράφει τώρα Μοράλες στην ΕΡΤ. Προσέξτε, έχει να κάνει με το quiz μας Opticon Express. Ποιο μοιάζει. Λοιπόν, Εύω Μοράλες, φαντάζομαι ότι όλοι λίγο πολύ τον είδατε. Εγώ τον είδα, να πω την αμαρτία μου. Θεϊκό ντύσιμο, φίλε. Το λέω, να πω την αμαρτία μου. Τον είδα τώρα, σήμερα το πρωί. Α, τώρα το με τον Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν και γυναίκα του Τσίπρα. Λούκα like quiz, προσέξτε, με έπαθλο. Γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Από τα Opticon Express. Μετά τις 3 στην πόλη μας βγαίνει και ο ήλιος. Είναι αυτό, είναι γνωστό για τον καιρό σήμερα. Τη σπάση. Κανονικά έπρεπε να πούμε με ποιον Έλληνα μοιάζει, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εμείς βοηθάμε με ποιον Έλληνα πρώην αθλητή μοιάζει εμετικά. Δηλαδή εγώ τον είδα
Και λέω, μπράβο, δεν είναι δυνατόν. Το γύρισε στην πολιτική, λες. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι, με ποιον Έλληνα πρώην αθλητή μοιάζει ο πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, Παναγιώτη, από χθες βρίσκεται στη χώρα μας. Νομίζω χθες, ναι. Στην πατρίδα μας. Του Νιάρχου μιλούσε. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μπείτε και δείτε λιγάκι. Έδωσε κάτι κλωτσίδια εκεί πέρα στους Ιταλούς που τρώγαν τα λεφτά εκεί πέρα με τις εταιρείες, ναι, κτλ. Ιδιωτικοποιήσεις. Τα είπε ωραία. Τα είπε ωραίο άνθρωπο. Έστω μια φωτογραφία. Έστω μια φωτογραφία του. Μπείτε και δείτε. Ναι. Εύο Μοράλες, πρόεδρος της Βολιβίας. Φαντάζομαι ότι ήδη πολλοί από εσάς τον έχετε δει στα ειδησιογραφικά site ή στις εφημερίδες ή στα τηλεοπτικά κανάλια. Εγώ τον είδα σήμερα το πρωί, δηλαδή τώρα από χθες όπου και να γυρίσεις, παίζει Εύο Μοράλες. Αυτό, έτσι. Απαντάς σωστά με το ονοματεπώνυμό σου, το αποστέλεις στο 54526 και μπαίνεις στην κλήρωση. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ο χαμένος δίδυμος αδερφός του. Τι ωραίες μορφές είναι αυτοί, ρε φίλε, Λατίνοι. Πανέμορφες. Γιατί, ρε φίλε, τόσο συμπαθητικούλιδες. Δηλαδή, να βλέπεις τον Μοράλες, λες και λες, ρε φίλε, είναι, ρε φίλε, έτσι τον αγαπάς λίγο. Ακόμα και είναι χειρότερος, παιδί μου, παγκοσμίως. Λες τον αγαπάω φυσιογνωμικά. Βέβαια. Αυτή. Βέβαια. Μοράλες, με ποιον είναι ίδιος. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από αγαπημένο της εκπομπής Θουβού, οπαδό του ΠΑΟ, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα Βρετανόσκυλο. Καλημέρα, Μαριούλη, Πατερούλη. Ρε εσύ, καλημέρα σε όλους, εντάξει. Δεν πειράζει. Και ο Σωτήρης είναι εδώ πέρα, και ο Χρήστανθος είναι εδώ πέρα, και ο Παναγιώτης. Εντάξει. Καλημέρα, πάει σε όλους, παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Μη χειρότερα. Χρειάζεται να γράψει τώρα αυτός. Ναι, το καταλαβαίνω. Όλα... Έτσι, ναι, τώρα γράφει ολόκληρο κατεβατό. Ψάνω γιατί το στέλνεις, ναι, αυτό με τους Βρετανούς. Το καταλαβαίνω, ναι. Εντάξει, καλημέρα, πάει σε όλους. Το ξέρω ότι μας αγαπάς και κάνεις για την εκπομπή αυτή ό,τι κάνει Θουβού. Από καρδιά σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πιστεύω να γίνει αναφορά στο ότι όλες οι ομάδες της Πρέμιερ που βγήκαν UEFA και Τσουλού συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Yeah. Μόνο οι Άγγλοι αυτά. Καταλάβατε, Ισπανο-Ιταλο-Γερμανοειδή. Άιντε καλημέρα, λέει ο Θουβού. Ας ανάψουμε μια λαμπάδα εκεί στο Λονδίνο που ο Πάκος δεν ενδιαφέρθηκε, αλλιώς τον πετούσε έξω την Τζέλσι. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση. Της χαρίστηκε, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτή δεν κυνηγούσε το πρωτάθλημα. Τώρα την κυνηγάνε το UEFA. Κυνηγάνε, κυνηγάνε, UEFA, κυνηγάνε. Μεγάλη Άιντραχτ πέρασε. Περίμενε ένα λίγο. Το είδα, 0-1, ναι, το χάρηκα. Ναι, το ψιλοχάρηκα, ναι, κούραση αυτή. Αν και σέβομαι την Ίντερ Ιντερνασιονάλ, εντάξει, διεθνιστές με αγώνες, με τέτοια, αλλά εντάξει. Πατίστας, ποιος είναι ο Ζανέτη. Το έχει οργανώσει αυτό ο Ζανέτη. Ζανέτη. Και είχε στείλει όλη μίλα. 1-1. 0-5 η Τσέλσι. Στο 0-3 ή όχι. 0-5 νομίζω. Ναι. 0-5. 3 έβαλε η Άρσεναλ. Νομίζω 0-5 το είδα. Ναι. Αυτά τα είδα. Είδα τα γκολ. Βαθιά υπόκληση Σλάβια Πράγα. Στην παράταση του γύρισε. Βαθιά υπόκληση. Και απίστευτη εμφάνιση. Πούμα εταιρεία, γιατί εδώ πούμε, η κάθε εταιρεία, αν έχει λίγο φαντασία, μπορεί να φτιάξει όμορφα πράγματα. Γιατί, ας πούμε, κάποια φορά έχουμε κράξει εμφάνιση ομάδας Πούμα. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε Πούμα. Πούμα, με την Τότεναμ. Ναι, η οποία τι ήταν όμως, φασόν ναι. Ίδιες, Πανσεραϊκός. ΠΑΟΚ, Τότεναμ. Ελεηνή εμφάνιση της Λίβερπουλ. Και άλλες 30 ομάδες. Προχθές και ακόμα χειρότερη της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ρε παιδιά λίγο με τις εμφανίσεις. Της Ατλέτικο, δηλαδή, είναι ποιο, ό,τι χειρότερο. Αυτές οι πινελιές, αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο, ρε φίλε, γίνονται. Της Ατλέτικο, καταρχάς, τι έχει τελειώσει πλέον στο ποδόσφαιρο. Τι. Σωστή παρατήρηση του Δημήτρη του Ψηλού, του Λίντζ, του Ηρακλειδέα. Το σήμα. Πλέον τέρμα τα ανάγλυφα σήματα. Το κλείνω το μαγαζί, πάει, τις πετάς όλες όπως είναι. Όλες. Δεν μπορώ να βλέπω, ρε φίλε, να μην είναι ανάγλυφο το σήμα της United. Της Καλαμάτας, του Ηρακλή. Απαράδεκτο. Πάμε παρακάτω. Σε εμάς είναι. Ατλέτικο. Όχι. Ποιος σε εσάς είναι, ρε εσύ. Ούτε της Τότεναμ δεν είναι. Ποια σε εσάς είναι, ρε. Ανάγλυφο με λεπτομέρεια όλο. Πού το έχεις δει. Φέρτη μου. Θα την πάρω εγώ, την αγοράσω εγώ. Καλά, εδώ γυβέντες άλλαξε το σήμα της, ρε φίλε. Θα αγοράσω εγώ. Της Ατλέτικο προψέ είναι ένα χρώμα, είναι μονόχρωμο. Πίστευτο. Κάτι, μιλάτε σοβαρά, ρε παιδιά. Ατλέτικο Μαδρίτης. Που έχει χρωματάρες, έτσι. Ένα χρώμα, παίζει όπως το να πατάει το μουσταρδί απλά πάνω σε ένα γαλαζομπλεσκούρο Royal Blue. Μη χειρότερα, το τέλος του ποδοσφαίρου. Α, το τέλος, ειλικρινά. Ποιοι αποφασίζουν, δίνουμε. Κι άλλο. Α, ωραία, συνεχίζουμε, ωραίο. Ναι. Χάρη και θα δώσουμε και Δευτέρα το πρωί. Δύο εισιτήρια, ωραίο. Οπότε τα ξαναλέμε τώρα. Άρης, Απόλλων, Σμύρνης. Εντάξει. τα ακούει όμως και απαντάει, κατάλαβες, γι' αυτό τα λέω. πολύ ψαγμένο, Θουβού, αυτό που στέλνεις. Ποιο? Lookalike. Πάρα πολύ ψαγμένο για Εύο Μοράλες. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Τι έγραψε? Τώρα το βλέπουμε. Ναι.
Θα το δεις τώρα. Δεν βλέπω, είναι μακριά η οθόνη. Εντάξει, το κάνω. Θα μεγαλώσω και τα γράμματα κάποια στιγμή να μεγαλώσω. Θα τη φέρω εδώ, ρε φίλε. Θα μεγαλώσω και τα γράμματα. Μεγαλώνω αυτά, ξέρεις. Πώς μ' αρέσει αυτή η γυναίκα, η ξανθιά στην άκρη. Μεσαία. Όχι, στην ακριανή. Ποια ρε φίτσα, ρε Ασλάμα. Ρε Ασλάμα, ποια σ' αρέσει. Δείτε ρε παιδιά, ανοίξτε open τώρα. Είναι η καινούριου, η άλλη στη μέση. Βάλτε open τώρα. Και βάλτε τη γιαγιούλα. Η ξανθιά η κυρία. Αυτή χθες ξεκίνησε η μηνόπαυση, γι' αυτό έχει τέτοια μέρα. Όπως κοιτάτε την οθόνη. Άκρη δεξιά. Μακριά τα παιδιά από τις τηλεοράσεις. Όχι, κρίμα είναι η γυναίκα, εντάξει. Το πλέον ώρα με ακούει ο γιος. Καλά, εντάξει. Και έρθει. Ας με δίνει ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, φάμε ξύλο, φάμε. Τι είπα. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο ρε. Μπορείς να πεις ότι είναι γυναικάρα, αλλά τώρα είναι γιαγιά. Λοιπόν, προσέξτε. Τι φωνή έχεις για τα μάτς τη αγωνιστική που έρχεται αέρα, στην Super League. Αέρα πατέρα. Κυρίως για τα παιχνίδια. Παναθηναϊκός 1908. Ολυμπιακός 1925. Και Πανετολικός 1926. ΠΑΟΚ 1926. Όχι επιθυμία. 0-2 μπαντιγιά. Τι φωνή έχεις. Τι φωνή έχεις. Εσύ τι φωνή έχεις. Εγώ για παράδειγμα έχω τη φωνή ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Όπως με τον ΠΑΟΚ. Όπως ακριβώς με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Δυνατά, μπράβο. Σφιχτά. Μπράβο. Συμπαγής θα είναι. Ναι. Σκληρά. Έτσι. Θα ρίξει πολύ ξύλο. Αντί ο αντίστοιχο ζάμπα του Ολυμπιακού να φάει κόκκινο αν δεν βλέπει την μπάλα στην παλιά. Ο Γιώργος Δόνης θα είναι στην τζίτα. Σαν να βλέπω τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Έτσι το βλέπω εγώ το μάτσο αυτό. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να πει κάποιο είσαι βλάκα. Να πει ότι θα είναι χαλαρό ο Παναθηναϊκός. Λέω τώρα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, θα πω τρία λόγια μετά το διάλειμμα. Γιατί? Πηγαίνετε απόψε, αν μπορείτε και τώρα το μεσημέρι, ναι, τώρα, ναι. Ή τώρα, 11.30 ώρα, 12, να δείτε. Ποιο? Το «Η αδερφή Sisters». Από τον τίτλο μόνο παίρνει 8 μονάδες με άριστα το 10. Το κορυφαίο western της δεκαετίας μας το δίνει ένας Γάλλος, ο Ζακ Οντιάρ. Δείτε το, από χθες προβάλλεται στην πατρίδα μας. Η αδερφή Sisters. Το λέω στα αγγλικά, The Sister Brothers. Το λέω full ελληνικά, η αδερφή αδερφές. Δεν υπάρχει ταινιάρα, ναι. Το περίμενα αυτό πώς και πώς. Μπράβο, και δικαιώθηκα, πήγα πρώτη μέρα προβολής. Μπράβο. Δυστυχώς δεν πήγα στην πρώτη προβολή, πήγα στην τρίτη. Ή στην δεύτερη. Δεύτερη. Τι ώρα πήγε. Δεύτερη νομίζω. Δεύτερη λογική. 9.30. Θα ήταν αυτό. 9.30. Και να σου στείλα μήνυμα κινδύνο και δεν μπορούσε και να σου κοιτάξει. Ήμουν μέσα στο. Το βλέπω, το βλέπω, ναι. Μην το χάσετε. Σε ποιο πήγε, σε ποιο πήγε, μπείτε σε... τώρα και δείτε το τρέιλερ. Κινηματογράφο. Η αδερφή Sisters. Εννοείται Ολύμπιον. Ολύμπιον. Το παίζουν και. Ξέρεις αυτή τη... τα multiplex. Εννοείται Ολύμπιον. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει ταινία. Θα πούμε δύο λόγια μετά την επιστροφή μας. Λοιπόν, συνοψίζουμε διαγωνισμούς. Δύο εισιτήρια Άρης Απόλλων Σμύρνης στη Δευτέρα Κλεάνθης Βικελίδης 7 το απόγευμα. Δύο διπλές Διογέννης Δασκάλου Μόνη και Μόνη Κονιέντε στο Club του Μήλου αύριο Σάββατο. Και Dirty Granny Tales, δύο μονές προσκλησούλες στο Fix Factory of Sound. Για όλα αυτά γράφεις τι θέλεις, αποστολή στο 54526. Μπορείς με ένα μήνυμα να μπεις και για τα τρία. Και να κερδίσεις και για τα τρία και να κάνεις τρελή κούτρα. Άλλο look-alike από τον 974. Θα μ' αρρωστήσετε. Θα μας αρρωστήσετε. Ωραία, ξεκινάμε. Σήμερα είναι η κλήρωση για Κύπελλο Ευρώπης. Μα τι σου λέω, δεν κάνω πλάκα, ρε. Τώρα γίνεται συνά, παιδιά. Δεν κάνουμε πλάκα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανόν να ιστορία γράφεται, σίγουρα. Για την απόφαση δεν ξέρουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή meeting στην Ιόν της Ελβετίας, ώστε να προλάβουν την κλήρωση. Για, δεν πεθαίνω, άστο. Πεθαίνω. Έχει κάνει ήδη ζάρες, έχει βγάλει φακίδες σημάδια. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, πεθαίνω. Για σένα, Κώστα. Η οποία τι δεν έχει κάνει ποτέ. Καλεσμένη σε 100 πάνελ. Τι δεν έχει κάνει ούτε μία φορά. Τι δεν κάνει. Το μυαλό πήγε στο σεξ. Τι δεν κάνει. Δεν γελάει. Τι δεν κάνει, όχι. Δεν κάνει. Δεν γυρίζει να κοιτάξει διπλά αριστερά-δεξιά συνομιλητές. Ωραία. Άκρος προσβλητικό. Άκρος προσβλητικό. Εγώ, και μάλιστα τους απαξίει. Απαντάει στο συνομιλητή κοιτώντας προς την άλλη κατεύθυνση. Ωραία. Με μαύρο νύχι, πεθαίνω. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, όσο μεγαλώνει, Λάξ. Τόσο με πορώνει. Λάξ. Και θέλω το Μισελ να υπάρχει. Ναι. Άννα Μισελ Μιχαέλα, δηλαδή. Ασημακοπούλου. Λάξ.
Άννα Μιχαέλα, Σιμακουμπή. Ποιο τη έβαλε το λάδι, το μύρο. Το μύρο. Ποιο είναι ο νονός της. Ποιο είναι ο νονός της. Το μύρο δεν έχει καταλάβει τι λέω όταν το μιλάμε για βλάκα τώρα, εσύ. Μέγα βλάξ, ο οποίο θέλει πρωτάθλημα. Ντράπηκα τώρα, πόσο ντράπηκα! Το μύρο. Κάπου ζει, δε φίλε. Α, σε μεγαγμένα τώρα. Το μύρο. Είσαι βαθισμένο. Το μύρο, συμφάγει. Είσαι βαθισμένο. Είσαι μου βαθισμένο. Κάτι δεν μου κάνει καλά. Δεν αποφάσισα εγώ, φίλε. Ναι, όντω. Για το θάνατό μου έχω αποφασίσει όμω τι θα κάνω. Τι χτυπά, κιλό, κάποιο δεν θα φύγουμε. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Θα φύγουμε αυτή τη ζωή μάτρη και να πάμε στην πραγματική. Τότε που ο Μπακάρα θα σηκώσει τα ουράνια άλλου τίτλου. Κατάλαβε. Και εκεί παραγωγό θα είσαι. Και εκεί τα ίδια θα λε. Θα έλεγε στην προηγούμενη ζωή εκείνη η καλύτερη ήταν. Παλικάρι μου, τι αποφάσισε να ξέρω για το θάνατό σου. Ό,τι θέλω, θα σου το πω κάποια στιγμή αργότερα. Α, ωραία. Όχι, ούτε. Θα μου το πει να πεθάνει. Ναι. Τέλο, έγινε. Καλά, λε ο τύρι. Θα μου το πει να πεθάνει. Να με κάψουν και διστάχτη μου μέσα στο παλέ. Απαγορεύεται. Κάτσε αυτό είναι για εκπομπή ολόκληρη. Θα σε κάψουνε. Ναι. Θα ζητήσει να σε κάψουνε. Ναι. Αφού πεθάνει και μετά. Και η στάχτη. Υπάρξει γιατί. Πολλοί μπορεί να το κάνουν, ρε φίλε, αλλά δεν θέλω να έχω το τέτοιο ρε παιδί μου ότι ξέρει τι να ορίστε, ρε παιδί μου. Είναι τόσο με τον πάο, κατάλαβε. Στο παλέ θέλω. Να σκορπίσει η στάχτη σου. Στο παλέ. Στο παλέ τη Σπορ τη Θεσσαλονίκη, ναι. Στο Νικ Γκάλι Χόλδινγκ. Ναι, ναι, ναι. Άσου και μια, γωνίτσα, άμα θε. Άμα θε, βάλε και κουρτίνε εκείνη τη πράξη που έχει τη σπίτι και πάρει. Βάλε στα εκδική στάχτη. Πιστεύω τώρα μα ακούει κόσμο, έχει παγώσει το αίμα. Γιατί ρε φίλε. Σε παραδέχομαι. Οι άλλοι πώ θα πετάνε, ρε φίλε, εδώ στο θερμαϊκό, άλλο στη μάχη, άλλο δεξιά, άλλο αριστερά. Ναι, γιατί στο παλέ. Θέλω στο παλέ, ρε φίλε. Έτσι, ναι, θέλω στο παλέ. Και στην Τούμπα θα θέλω, αλλά δεν θέλω. Θέλω πιο πολύ στο παλέ. Ωραία, ρε φίλε. Ναι. Πραγματικά με φινδιάζει. Ναι. Βάλε μια σπάλτινγκ πάνω και βάλε εκεί πέρα. Ξέρω. Ό,τι θε κάνει. Δεν έχω πρόβλημα. Να αλλά... πάει ο Γουάρντα να κάνει. Α κάνει Γουάρντα, α πάει και ο Γκάλι. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά η στάχτη μου θέλω εκεί να είναι. Στο παλέ. Στο παλέ μέσα, ναι. Τέλο. Ελπίζω να ζω να είμαι κοντά. Ναι. Να είμαι μπροστά να το δω. Μακάρι. Μακάρι. Να φύγω εγώ μετά από σένα. Μακάρι, φίλε. Μακάρι. Ωραία, φίλε. Χειρότερο, το χειρότερο όταν ζει, φίλε, είναι να φεύγουν γύρω σου. Έχει σκεφτεί τη ζωή, σου. Πε να ζήσω, ρε φίλε, 150 χρόνια. Έλα. Ναι. Έχει σκεφτεί τη ζωή σου να γίνει 150 χρόνια. Σου έχω 200. Και να είσαι έτσι όπως είσαι, ρε παιδί μου, να κρατήσει τα κρατά τα πόδια σου. Να φύγουν όλοι όσοι σου έχει γνωρίσει. Θα μου πει αργότερα γνωρίζει και άλλου ανθρώπου. Ναι, οκ, okay, αλλά είναι μακάβριο να το σκεφτεί. Α μείνω εγώ. Να λέω και τον πάω και εδώ πέρα. Εσωτήρι, συγγνώμη. Α μείνω εγώ, αφού άλλου. Θα έρχεται ο Χριστάκος στη Σαλτίνη και θα στέκεται εκεί πάλι και θα σου λέει: έχω δουλειά, δεν μπορώ, φεύγω. Το βλέπω το όνειρο να κάνω εκπομπή με γιο Τσαλτίδη, με τον Χρήστο. Χρήστο, καλημέρα. Δεν τι γίνεται. Μπράβο, με έχει φτιάξει. Αυτό είναι θέμα για εκπομπή ολόκληρη. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Τώρα θύχτηκε ο Αποστόλης από την Ευρωβουλευτική. Στι εκπομπέ τώρα, δεν ξέρω. Χριστιανό, κατάλαβε. Λοιπόν, τρέχουν αδέρφια τρεις διαγωνισμοί. Δύο εισιτηριάκια για τη ματσάρα. Υπάρχει ένα μακάβριο πράγμα, ρε φίλε, να μπαίνεις μέσα στο χώμα. Σαν ναι, εικόνα, είναι, σαν τέτοιο ναι. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Το σκέφτομαι πάμπολες φορές. Τι? Το σκέφτομαι πάμπολες φορές. Προχθές έβλεπα το Kill Bill, ρε φίλε, στο Open, φυσικά μόνο το Open Gear. Και είναι η Ούμα Θέρμα. Ναι, η Ούμα Θέρμα είναι το 2, ναι. Και είναι η Ούμα Θέρμα μέσα στο τέτοιο, και χτυπάει, ρε παιδί μου. Σκέψου το, μόνο που το βλέπει σαν εικόνα. Λες. Μία στο τρισεκατομμύριο να γίνει το τέτοιο, ρε παιδί μου, και να ζεις. Να ζεις, ναι. Τρομερό, τρομερό. Και εμένα, ναι. Ναι. Ποιος, ο Ταραντίνο. Α, ναι, ναι. Βέβαια, ναι. Όπως το έχει δώσει. Ναι. Ναι. Θεά Ούμα Θέρμαν. Με το milkshake των 5 δολαρίων στο τέτοιο. Στην άλλη ταινία, ρε. Pulp Fiction. Με τον Τραβόλτα. Μαστουρωμένη. Έτσι, τι ωραία, ρε φίλε. Ωραία, ζωάρα, ναι. Παιδιά, να στείλουμε την καλημέρα μας. Τώρα το βλέπω. Σε μένα. Ό,τι βλέπω, θυμάμαι. Στο σατάκι αυτό το ευτυχείτε. Την καλημέρα μας σε όσες και όσους μας ακούνε στην πανέμορφη Σκύρο. Να είστε καλά. Ειδικά στα παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Ξέρω πολλοί μας ακούνε. Σμηνείτε σε εξωματική. Να είστε καλά, παιδιά. Προχθές είχε ένα ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, νομίζω. Και στα, γλυκά, και στα γλυκά της Φαλταΐνας. Τα θεϊκά γλυκά της Φαλταΐνας και το άλλο απέναντι που το ξεχνάω, είναι λίγο αδικημένο με τα παγωτά. Το ξεχνάω λίγο στο κεντρικό στενό. Πάμε, ρε, στα βορειοδυτικά της Ακρόπολης είναι τα αναφιώτικα. Ναι. Έχεις πάει. Έχω πάει, ναι. Έχεις πάει, δεν υπάρχει μαγεία. Φίλε, έδειξε εικόνες. Ναι. Εντάξει. Τα έχουν διαλύσει. Τα έχουν διαλύσει, ναι. Ναι. Είχε ρεπορτάζ και σε θυμήθηκα. Λέω, δε σε δω, ρε φίλε. Άκουσα το έχει. Φίλε, δεν υπάρχει. Αλλά έφυγα, κάτι έγινε και σαν, έφυγα. Σαν ένα άλλο κόσμο, άλλο πράγμα, ρε παιδί. Ναι, άλλο πλανήτη. Άλλο χώρο, ναι. 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 Πανέμορφα αναφιώτικα. Εννοείται. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας. Δίνουμε δύο εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης, Δευτέρα 7 η ώρα. Στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, για μένα ήταν και θα είναι Χαριλάου. Δίνουμε δύο διπλές για Διογέννη Δασκάλου Μόνη και Μόνη Κονιέντε. Παράσταση Πουφ αύριο Σάββατο στο κλαμπ του Μήλου και δύο μονές προσκλησούλες για το live των Dirty Granny Tales. Επαναλαμβάνω, δύο μονές στο Fix Factory of Sound. FM κενό
όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Διογέννης ή Dirty για Dirty Granny Tales ή Άρηση και τα τρία αποστολή στο 54-5-26. Τρέχει και Luca Like Quiz αγωνισμός που είναι πραγματικά θεϊκό σήμερα με την τεράστια αυτή μορφή τον πρόεδρο της Βολιβίας, τον Εύο Μοράλες, ο οποίος επισκέπτεται, τώρα δεν ξέρω αν θα φύγει αύριο, καταλαβαίνω, για τριήμερο την χώρα μας. Άλλοι πάνε Χαλκιδική, ο Εύο Μοράλες πήγε στην Αθήνα. Δείτε τον, έστω μια φωτογραφία να δείτε, με ποιον Έλληνα πρώην αθλητή μοιάζει σε εμετικό βαθμό. El pueblo, το unido, jamás será vencido. Τι σημαίνει αυτό, Σλάμα? Τι σημαίνει? Λάρος ενωμένος. Πες το λίγο να φανάει, για πες τις λέξεις να πιάσω. El pueblo unido jamás será vencido. Αν θα το έπιανα από την πρώτη, ναι, από την πρώτη φράση. Ναι. Θα το λέω το unidos, λαός ενωμένος, ναι, φανώς. Μπράβο, Μάρια. Ποτέ νικημένος άλλο. Ναι, ναι. Πες το άλλη μια φορά. El pueblo unido jamás será vencido. Unido είναι ή unidos, ρε. Unido ή unidos, δεν θυμάμαι. Τι ούλα, τι φωνές είναι αυτά, τα ακούς? Τι? Τι ούλα, ήταν, ακούς φωνές? Γελάει, ρε, τους αλτίδεις έξω, χαβαλαδιάζει εδώ πέρα. Από κάτω είναι, ρε. Από κάτω. Από τα παιδιά το θέατρο. Είσαι σίγουρος? Από το τσάρο άκουσα. Ναι. Ναι. Τώρα που είπες πουφ, πουλάνε πουθένα πουφ. Το στέλνω στο 54-526, πώς, ρε, ναι. Ναι. Έχεις εσύ σπίτι? Όχι, δεν έχω. Είχες παλιά? Νομίζω πως ποτέ. Ναι. Κάτσε να θυμηθώ. Έχει πουφάδικο δηλαδή. Αν είχα, θα είχα ένα για πολύ, 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 πολύ λίγο. Ναι. Πώς, ρε? Σίγουρα. Όχι, ρε παιδιά, πουφ παίρνεις χωριστά. Τι το πουφ? Πουφ, ναι. Ναι, το γεμίζει, ναι, εντάξει, ναι. Σιγάρι στη γειτονιά μου έχει δύο-τρεις. Σιγά, πάλι τώρα βρήκες εσύ. Α, πάμε στη γειτονιά, δεν βρεις πουθενά τώρα. Άσε τώρα. Και στη γειτονιά σου τα έχει, φίλε, πουφ. Σιγάρι που έχει πουφ. Δεν είπα ότι η γειτονιά μου είναι κάτι ξεχωριστό και έχει πουφ. Ναι. Σιγάρι, τι το πουφ να βρεις. Πάντως, αν είχα. Εδώ δεν βρίσκεις πιζάμες με τέτοιο, με τσέπες. Πουφ θέλεις να βρεις? Αυτό είναι μανίκι, φίλε, ναι. Ναι, σε βοήθησε η άλλη την Περαία. Πιτζάμες χωρίς τσέπη, η ακροάτρια η Χριστίνα. Την Περαία. Ποια Περαία, η ακροάτρια η Χριστίνα? Ναι, σε βοήθησε αυτή. Είχε βγει τηλεφωνικά και σου είχε πει. Την Περαία. Είσαι σίγουρος? Ναι, γραφή, σε γραφείο στο κέντρο. Αυτή εσένα βοήθησε, εγώ θυμάμαι που είναι. Καλά. Σε γραφείο στο κέντρο δουλεύει. Καλά. Δεν σου λέω ότι μπορεί να δουλεύει. Πού μένει, πού μένει. Την καλημέρα μας στις πρώτες συμμετοχές για τους διαγωνισμούς, παιδιά, να είστε καλά. Άντε, φτάνει το πάρτι. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Μπαίνεις, Παναγιώτη μου, εκεί από όπου ήρθες. Από χώμα είσαι φτιαγμένος, εκεί θα μπεις, λέει ο 503. Με αφορμή. Προφανώς δεν το άκουσε ο Χρύσανθος. Μας ευνηδίασε όλους σήμερα ο Παναγιώτης ο Παδόπουλας. Είπε ότι θέλει όταν πεθάνει να τον κάψουν και τη στάχτη να την αδειάσουν. Πού είπε? Μάντεψε. Είπε γήπεδο. Είπε σε γήπεδο. Μάντεψε πού? Είπε σε γήπεδο. Μάντεψε πού? Στο Καραϊσκάκι. Όχι. Καζώστης. Καλό. Ηρωικό. Ηρωικό. Σε ποιο γήπεδο? Κλειστό. Στο Αλεξάνδριο. Στο Αλεξάνδριο. Ναι, το είπες φυσιολογικά όμως. Εσύ το δέχεσαι το. Ναι. Εγώ ευνηδιάστηκα. Κρατικό γήπεδο είναι, γιατί. Που έχει συνηθίσει τα κρατικά γήπεδα τόσα χρόνια. Σε κρατικές χωρίες. Το φέρνει από εδώ, το πάει από εκεί. Ακόμα και τη στάχτη μου δεν θες, ρε. Ακόμα και τη στάχτη μου. Δικαιούσε από εδώ και στο εξής. Ναι, ναι. Όχι εσύ μάλλον, Μάριο. Ναι. Ο κάθε προπονητής από εδώ και πέρα δικαιούται με βάση την εξηγή. Να λέει και να κάνει. Με βάση την εξηγιαντική ΕΠΟ, την οποία βέβαια δεν του ενοχλεί. Είπε ο Ρέμος σε reality BAOK. Ναι. Και έγινε, και πέσανε να τον φάνε. Και ο πρώην πρωθυπουργός. Ο άλλος λέει, they came to fuck us. Ναι. Δεν τακτώ, διότι ναι. Χαρακτηρίστηκε από την εξηγιαντική ΕΠΟ. Μπράβο, ναι. Οξία κριτική. Εννοούσε φάκα, κάποιο λάκκο ή φάβα, κατάλαβες. Βγαίνει ο Ουάρντα. Και ο Ουάρντα και λέει για την ΑΕΚ αυτό το οποίο λέει. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Τι είπες, για από εδώ και στο εξής. Ναι. Όλοι οι παίκτες. Ας το λέω, τι θέλω. Όταν οι αντίπαλοι σας, ναι, να κάνουν ακριβώς την ίδια ανάρτηση με τον Ουάρντα. Ξυνόμαστε. Την ίδια. Δεν μας και το ΑΕΚ να το κάνουν ΠΑΟΚ. Αρκεί να μας κερδίσουν. Δεν θα δεις ποτέ. Δηλαδή, και το ΑΕΚ να το κάνουν ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί μετά από το παλαιτολικό ΠΑΟΚ 0-4 να βγαίνετε και θα βγάζετε. Και να κάνει αυτό το πράγμα. Οι μεγαλύτεροι υποκριτές που έχει κερδίσει ο πλανήτης. Αν δεν χάσουν τώρα, μας πεις και υποκριτές, δεν τρέπεσαι καθόλου. Είστε χειρότεροι από το ΠΑΣΟΚ του 87. Μια χαρά τα παίρνει τα πλανήτη στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο ήταν στο χάλι το μαύρο. Στο ποδόσφαιρο το έχει απαξιώσει το ποδόσφαιρο τότε. Κουλουράτο. Το έχει απαξιώσει το ποδόσφαιρο δεκαετία του 80. Πώς τα ξέρει και ο Σλαμάς. Δεν άκουσα. Κουλουράτο. Κουλουράτο πρωτάθλημα εννοεί του 85 ο κύριος Σαλτίδης. Ήταν κουλουράτο. Πραγματικά η αθώωση
τον Ρασβάλου Τσέσκου και Άμρου Άρντα είναι πραγματική πρόκληση. Πράτε ρε παιδιά, κάνε την τεπαντικά. Νιώθω καταπιεσμένο. Ε, κάνε ό,τι θες. Νιώθω που δεν μπορώ να βρει σε αυτό. Είναι ξεφτύλα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλουμε θα λέμε. Το πιο πετυχημένο δεν το είπα εγώ σε φίλε αυτά. Το είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο οποίο τον χειροκρότησε την ώρα που το είπε στο λαμπάο του Αβέλ. Ο δικό μου. Α, ο του Ασυνόμου. Εδώ το απόγευμα. Τι είπε. Ενώ λέω αυτά που λέω εγώ για Λουτσέσκου, Άρντα την ώρα που βγήκε η απόφαση. Έσκασε μέσα στο λαμπαοτάρι. Ναι, εκεί έσκασε, ναι. Έχει πει εκπληκτικό πράγμα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Εάν δεν πες το μας. Σαν να λέει είναι βλάκας και όμως είναι εκπληκτικό. Ναι. Όχι. Ναι. Δεν είναι όσο οξύς και όσο επικριτικός είμαι εγώ σε τέτοια θέματα. Ναι. Δηλαδή ο χειρότερος σε αυτά τα θέματα είμαι εγώ. Ναι. Το ξέρω. Αυτός λιένει τις γωνίες λίγο. Τις λιένει. Και είπε ότι... Πρόσεξε τι είπε και το είπε για ρεπόρτερ. Θα γεννήσουμε. Οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ λέει έχουν πάρει διαβάσει και λειτουργούν σύμφωνα με ένα πράγμα. Το επικοινωνιακό book του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και το είπε πρόσεξε. Ένα παιδί που είναι νέο, δεν έχει τα δικά μου τα συμπλέγματα. Ένα νέο αγαθό αγνό παιδί δεν είναι. Έτσι. Ο οποίος μάλιστα καθημερινά εδώ περιστοιχίζεται από Γαβριλίδου, Μπούντου, τέτοια και πειρασμούς δηλαδή. Και τον απειλούν, τον τραμπουκίζουν. Ας το πει στον Γκόλκα. Όχι. Απειλές και τραμπουκισμοί είναι σε εμάς. Δεν ξέρεις τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες. Ακόμη πονάει ο στραγαλός μου. Το δείξω. Κλώτησε. Ποιος κλώτησε κάτω πάνω μου. Ο Γκόλκας. Πού το περίεργο. Πού είναι το περίεργο αγόρι μου γλυκό. Και λίγα σου έκανε. Μπορεί αυτά που λες. Έπρεπε να το περάσει και τέτοιο. Και ήρθε ως πυροσβέστης με το χαμόγελο ο Κουλτσαλτίδης. Σε αυτά είναι γάτος. Κατευθείαν σηκώθηκε και είδε σου λέει κάτσε μην το πάει τώρα το πράγμα μην γίνει. Γιατί αυτός μπορεί να σε πετάξει από το μπαλκόνι. Μην το λες και αυτό. Γιατί την άλλη φορά ο Κόλκας ήταν ο πυροσβέστης. Το έχεις καταλάβει ότι μπορεί να σε δίνουμε εμείς οι δύο. Ένας. Εσύ Νοέμβριο, άλλος Απρίλιο. Έτσι, ένας θα πηγαίνετε. Εγώ θα. Sorry, έγινε. Τώρα είναι Μάρτη. Ναι, τον Απρίλιο, τον άλλο μήνα. Ποιος δέρνει. Δέρνουμε σλαμά. Λοιπόν, Χρυσάφε, έβαλα ερώτηση. Τι φωνή έχεις, τι εικόνα περιμένεις να δεις από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Εγώ λέω ότι θα είναι το ίδιο σκληρός. Όπως με τον ΠΑΟΚ. Και βάναυσος όπως με τον ΠΑΟΚ. Όχι, ναι. Δεν θα βγει τώρα όμως ο ΠΑΟΞής να πει. Τι να πει. Γιατί με εμάς ήταν χαλαρός. Όπως έλεγε τον Άρη. Τι ήταν χαλαρός. Δηλαδή ο Άρης άφηναν υπονοούμενο. Στην Τούμπα ήρθαν σαν τα λιμπά. Δρεπάνια πέφτανε. Πήγανε στο Καραϊσκάκι. Δρεπάνια πέφτανε οι Παναθηναϊκοί πάνω μας. Δρεπάνια. Δρεπάνια. Δρεπάνια πέφτανε πάνω τους λέει. Άλλο λες εσύ, άλλο λέω. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε εγώ. Είναι ρηστικά. Λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε εγώ. Άκου να σου πω. Άκου να σου πω. Μπαίνω στο σούπερ μάρκετ προχθές. Ναι. Μην πεις ποιος. Όχι, τι να πω. Μπαίνει Γομάρη Αριανός. Με περνάει δύο κεφάλια. Ναι. Μου λέει, φίλε. Σ' αγαπώ ρε Μάριε, λέει. Είμαι πιο μικρός από σένα. Σε ξέρω χρόνια από τη γειτονιά. Και ο μπαμπάς μου λέει, σε εκτιμούσε χωρεμένος. Λέω, πες μου ρε, εσύ, τι έγινε. Λέει, το συνεργάτη σου. Ειλικρινά, αν το δω μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Όσο. Λέω ρε, εσύ. Μην τον παρεξηγείς το ραπ, λέω. Ποιο ραπ! Τρέμω. Άλλο συγγνώμη, νόμιζα για το ραπτό που λέω. Γιατί έχεις με εσάς και με τον Άρη, λέω. Ποιο ραπ! Στο ραδιόφωνο τον άλλον, λέει που έχεις. Που έχεις. Λέω καλά, ρε. Ο Τσαλτίδης, λέω εντάξει τώρα. Εσύ, ποιο Άρης από σένα, λέει. Ποιο Τσαλτίδης, λέει. Τον άλλον, λέει. Ποιο Τσαλτίδης. Τον άλλον, λέει τον Παοξή. Έλα, εσύ να κάνει τον Παοξή. Σοβαρά στο λόγο. Έλα, εσύ να κάνει τον Παοξή εδώ πέρα. Και τι λέει. Ναι. Πιο εριστικός και προκλητικός. Εγώ. Δεν παραδέχεται, λέει. Όχι, τίποτα. Όταν δεν δέχεσαι εσύ. Δεν παραδέχεται. Όταν δεν δέχεστε εσείς, μάλλον. Ειδικά εσύ, αν το άλλο το έχει πάρει και απόφαση. Που με σκάσατε όλη τη χρονιά. Έπρεπε να φύγω εδώ πέρα, ρε φίλε. Σκάσαμε, με προβλήματα. Με προβλήματα. Οκτώβριο, ότι έχεις έπρεπε να είχα προβλήματα υγεία. Εγώ είπα αρχέ Νοέμβρη να γίνει ίδια, 15 Δεκέμβρη. Ίδια τα σκατά, ίδιο και το φτιάρι. Ίδια τα σκατά, ίδιο και το φτιάρι. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω, ρε φίλε. Δεν γίνεται να είμαι εγώ το λουδάκι εδώ πέρα και στο γαϊδουράγκαθο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είμαι το χρηματιστήριο και να είσαι ο Ινδιάνος που μπαίνει μέσα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Φαντά το σόκρε, παιδί μου, του Ινδιάνου όταν μπαίνει σε χρηματιστήριο. Αυτό θέλω να πω, ρε φίλε. Γιατί ο Ινδιάνος και δεν είμαι στο Cowboys. Έτσι μου ήρθε. Γιατί ο Ινδιάνος δεν είναι πολύ σοβαρό. Αγαπούσε την Αμερικάνικη, κατάλαβε. Γιατί έχετε εσείς δύο ακουστικά και εγώ δεν έχω. Έλα, πάρ' τον κύριε Ιούλη. Δεν φρόντισε ο Ιούλη. Δεν φρόντισε ο Παπαγάκη. Πρώτα απ' όλα θα μπορεί να τα έχει αν μπαίνει κανονικά εδώ πέρα. Αλλά μπαίνω, βγαίνει το 782 τουρίστα. Εγώ όταν μπήκα δεν υπήρχε τίποτα πάντω. Λοιπόν, και πώς το χαρακτήρισε. Είναι δύο είναι οι πιο εριστικοί, λέει, παοξίδες στα ραδιόφωνα. Ποτέ δεν ήμουν εριστικός. Αυτός που έχετε, λέει, ο δικός σου. Ποτέ. Και ο άλλος ο Τσορμπατζόγλου. Ποτέ. Ούτε ο Δημήτρης, φίλε, χαμηλών τόνων είναι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Χαμηλών τόνων. Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι εριστικός.
Εγώ. Όχι αυτό. Ναι. Αυτό είναι λίγο στο, ναι, στο μουλοχτό. Πες αυτόν τον Αριανό. Πες αυτόν τον, αυτό τον Αριανό. Εριστική ότι... είναι. Πες αυτόν τον Αριανό. Μόνο ο Παοξής μετά το τεστιμόνιο του Γκάλι μπορούσε να βάλει αυτό το κομμάτι που έβαλε. Πες του Αριανού. Και πες επίσης του αυτού του Αριανού, έτσι, που σου λέει για μένα. Θες να πάρει την προστά του. Ναι, να το πω. Μην επιθετηθεί όμως. Ας σου δώσω δύο σκαπάκια, θες. Έλα, χαμένε. Πες αυτού του Αριανού, πες αυτού του Αριανού, Μάρια Σλαμά, να σ' ακούσει εσένα μετά τα Άρης Manchester City, μετά το Ατλέτικο Μαδρίτη Άρης, μετά από τέτοια παιχνίδια. Πες αυτού τον Αριανό. Πες αυτού τον Αριανό. Έτσι. Αυτόν τον Αριανό, πες να ακούσει εσένα που είμαι εγώ εριστικός. Ναι. Τι, χωρικό του είπαμε, τελείωσε. Πάει. Πάει η πρώτη ώρα. Δεν πειράζει, φίλε. Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Συνδρόμε, δεν πειράζει. Τόσα χρόνια μόνο δέρνει. Τόσα χρόνια μόνο δέρνει. Ποιο δέρνει, φίλε. Σου είπα εγώ ότι έδερα ποτέ άνθρωπο, πότε. Γιατί να χτυπήσω. Δέρνα κάτι Αριανού εκεί πέρα, του βρίσκανε εκεί πέρα έξω το παλέ. Και λοιπόν, στο χωριό μου. Οι εικόνε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, Θωμά. Δεν είσαι εικόνα. Έβλεπε κάτι Αριανού να δέρουν κάτι Αριανού. Ρε φίλε, όταν συναντήσαμε 2-5 άτομα, ρε φίλε, και του χτυπούσανε, στο χωριό μου, λοιπόν. Ναι, ένα παιδί είναι ωραίο πράγμα. Να είστε τριπλάσιοι και να ορμάτε. Ναι, ενώ εσεί που φωνάτε την παρτίδα, πάω κολέ και εμφανίζονταν πάω ξάκια και τα δέρνατε. Τι ωραία, τι ωραία πονηράδα. Γιάρα το 90. Κάνατε μαμουνιά και σε μένα πήγατε να κάνετε. Μετά το 0-1 ρηπάμπε. Με Ιμπραήμ Χασάν, γιάρα τα κάτι Αριανού εκεί πέρα. Ο ένα που είχε φροντιστήρια, άσε τώρα μην αγκάλε. Κάνατε πρόλογο, κάνατε πρόλογο. Έχω γλιτώσει τη μαρτίδα εγώ μια φορά κατέβαινα μόνο μου. Φώναζε πάω κολέ και εσύ. Τι φώναζε? Λάθος κάνεις. Εγώ ξέρω τι έκανα. Χαριλά, όπως και νόμουν. Θωμάς τον ευχαριστώ, ρε. Ναι, Ξυλούρης White. Μπράβο, ρε, τον Dirty Free, ο drummer. Νικ White, Ξυλούρης White το σχήμα. Είναι ο αδερφός του Ξυλούρη, ο Ψαραγιώργης, με τον drummer τον Dirty Free. Να σε καλά, Θωμά. Έλα, 507, μάθε λίγο την υπόθεση, φίλε. Όταν την είπε ο Τσαλτίδης. Ο 507 στέλνει μήνυμα το οποίο το είχε στείλει προψέ που έλειπε ο Τσαλτίδης. Χρυσανθούλη, άσε το Λουτσέσκου. Και πες μας αν έχεις νέα από τους φίλους σου τη CIA για το match Very Aris. Είναι ο Αντώνης Κασάνδρου, λατρεμένος. Αντώνη Κασάνδρου, ένα μήνα πριν το διαβάσεις εσύ, το είπα εγώ. Εδώ και στην εκπομπή το είπα. Ότι θα παρουσιάσει η Επιτροπή Διοντολογίας και δεν θα γίνει τίποτα. Ότι κρύβεται ο Ιβάν και το χειροπόδαρο να τον πάρουν οι Αμερικάνοι και τέτοια. Ακόμα, εγώ τον ψάχνω. Θέλω να συνεχίσεις να γελάς. Αρχικά, για να σκοπεί το αρχικά μετά τα μέσα Μαΐου. Α, τι θα γίνει. Αλλά κυρίως τον Οκτώβριο. Άντε, για να δούμε. Κυρίως τον Οκτώβριο. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, από την προσπάθεια που κάνετε συνολικά. Και... συνολικά, όλοι σας. Πάω, ναι. Για να διατηρήσετε αυτούς που είναι τώρα. Ναι, ναι. Κάτι φαίνεται να φοβάστε. Τι να φοβόμαστε, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Φοβόμαστε το βρώμικο παλιό. Το βρώμικο παλιό! Ο Τσίπρας, το βρώμικο παλιό και το νέο του. Πάντα, να ξέρεις. Φοβόμαστε το βρώμικο παλιό. Πάντα το βρώμικο παλιό, ναι, έχει αντικαταστάτη. Ποιον? Του Γκουλή. Το υπάρχον βρώμικο. Του Γκουλή. Του Γκουλή. Άντε να δούμε. Ωραίο Σαλτίδη σήμερα, μην ξεχνάτε. Δύο εισιτηριάκια. Άρης Απόλλωνος Μύρης. Δύο διπλές Διογέννης Δασκάλου. Δύο μονές Dirty Granny Tail. Όταν είσαι έτοιμος να μου πεις. Να είμαστε σε τζίτα. Α, έτοιμος είσαι. Πάμε. Λοιπόν. Οι δυο μας είμαστε, έτσι. Μάλιστα. Πάντα οι δυο μας είμαστε. Δώστε λίγη προσοχή, παιδιά. Δώστε λίγη προσοχή. Πραγματικά αξίζει, γιατί είναι κοντά μας η Fiat Κουμαντζιάς. Επαναλαμβάνω, καλωσορίζουμε στην θαλπορή της Τρόικας την Fiat Κουμαντζιάς. Πώς θα σου φαινόταν να μπορούσες να αποκτήσεις το νέο Fiat 500X εντελώς άτοκα και με δωρεάν το αυτόματο κυβότιο? Καταπληκτικά. Αν είσαι επαγγελματίας που θα σου φαινόταν να μπορείς να αποκτήσεις το ιδανικό επαγγελματικό αυτοκίνητο εντελώς άτοκα. Αυτό πώς θα σου φαινότανε? Πώς θα μου φαινότανε, ρε φίλε? Εκπληκτικά. Στη Fiat Κουμαντζιάς γίνεται, όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο, όχι μόνο το Fiat 500X, αλλά και τα επαγγελματικά Ντόμπλο και Φιωρίνο τώρα εντελώς άτοκα. Α, πάρα πολύ ωραία. 2310, φίλε, 753-000 ή... 753.000, που είναι πάρα πολύ απλό, η Fiat βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Είσαι αναφορές, Άρης Κυρακλής, αλλά πλατσέτα, μπράβο, συνεχίστε. Παιδιά, πρέπει... Τι έχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Γιατί με κοιτάζει έτσι, αμπεδίνεις και εσύ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δύο ομάδες εδώ η πόλη έχει. Α, για πες μας, Μαρή, τι του ήρθε τώρα, όχι άλλα δούμε. Τους διαγωνισμούς και θα πω, τους ρωτήσω εδώ και τρεις μέρες. Λοιπόν, πρέπει να είναι ίσως, αν όχι η πιο,
να είναι η δεύτερη καλύτερη συμμετοχή για Διογέννη Δασκάλου από τη μέρα που δίνουμε. Έχω πρέπει να έχουμε δώσει τουλάχιστον 10 φορές εδώ στο Λίμπερο τη μέρα που ήρθα. Δύο εισιτηριάκια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης, ματσάρα στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας. Άρης 1914, Απόλλων Σμύρνης 1891, ο Λευτέρης Βελέντζας με την ελαφρά ταξιαρχία έρχεται για να αλώσει το Κλεάνθης Βικελίδης. Η Τρόικα σου δίνει την ευκαιρία να είσαι μάρτυρας αυτής της προσπάθειας διαζώσης. Δύο διπλές προσκλήσεις, Διογέννης Δασκάλου, Μόνη και Μόνη Κονιέντε, παράσταση Πουφ, ατελείωτο γέλιο και μουσική, αύριο Σάββατο στο Κλαμπ του Μήλου, και δύο μονές Dirty Granny Tales, η ελληνική απάντηση του Στάγκερ Λίλης στο Fix Factory of Sound. Δύο μονές προσκλησούλες. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά Opticon Express. Εύω Μοράλες. Τον έχετε δει, φαντάζομαι, όλοι αυτές τις μέρες. Είναι εδώ στην πατρίδα μας, ο πρόεδρος Βολιβίας. Με ποιον Έλληνα πρώην αθλητή μοιάζει σε εμετικό βαθμό. Λοιπόν, έχουμε και τρεις διαφορετικούς αθλητές. Με εξαίρεση αυτόν που είναι ο δίδυμος αδερφός του. Να είστε καλά, παιδιά. Έχουμε από τον Φίλο τον 974, έχουμε από τον Θουβού και έχουμε από τον Θωμά Στόντον. Άλλο πράγματι πολύ ωραίο look-alike του Εύω Μοράλες, αλλά δεν έχουμε το πλέον προφανές. Ο Αλέξανδρος μπαίνει για Άρης Απόλλωνας, καλά. Ο Κώστας, ναι, για Διογέννη. Η Έλενα για Διογέννη, να είστε καλά. Διαβάσαμε του 507. Ο 031 λέει για τους στίχους αυτούς που τραγούδησε το σύνθημα αυτό ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Α, ναι. Τραγούδησε λιγάκι. El pueblo unido jamás será vencido. Οι ισπανικοί αυτοί στίχοι εμπερικλείονται επακριβώς στο εσταμπίδα των ΣΚΑΠΕ. Πάντε. Αν προλάβει ο Σωτήρης, μπορεί να το βρει ΣΚΑΠΕ. Το κομμάτι λέγεται Εσταμπίδα, Σωτήρη, όπως το ακούς. Ακριβώς αν το βλέπεις στα ελληνικά. Έψινο, σίγμα, τάφα, αλφα, μ, πι, IDA. Εσταμπίδα. Όχι Εσταβίγιο. Ναι. Λοιπόν, ωραίος. Ωραίος, ε. Ωραίο, ωραίο παικτάκι. Λοιπόν, περιμένει μια γραμμή, νομίζω. Έκανε μια πανέξυπνη κίνηση ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος έχει πάρει αγκαλιά την υπόθεση ΠΑΟΚ. Γενικά όλοι οι υποψήφοι παίζουν ΠΑΟΚ εδώ στην πόλη. Το ίδιο Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε βαθμό θα έλεγα ενοχλητικό, ο Κωνσταντίνος, με τον οποίο είχα μιλήσει όταν ήταν υπεύθυνος στα κινητήρια για του διατύπωση κάποια παράπονά μου και χαίρι δεν είδα. Τέλος πάντων. Γιατί με προκαλείς τώρα, προκαλείς, το λέω. Ο οποίος είχε πει. Δεν έχω πολιτικοποίηση. Ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα και ο Άρης να υποβιβαστεί σε παιδιά σε δημοτικό και σχολείο. Και μετά τον επόμενο χρόνο ως γνήσιος πολιτικός πήγε στην Κουμουά. Έτσι. Στην έκθεση στο περίπτερο του Άρη. Μπράβο. Αφού του άνοιξε και ο Μισηρλής και οι άλλοι την πόρτα και τον βάλανε μέσα. Ποιον πήρε τώρα στην παράταξη μαζί του ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, καλέ μου Τσαλτίδη. Για να δει χαΐρι. Ποιον πήρε? Γιατί μιλάμε για Δήμο Θεσσαλονίκης. Μιλάμε κυρίως για κέντρο της πόλης. Ποιον πήρε? Αυτόν που μου έκανε πρόταση να κατεβούγω μαζί του δημοτικός σύμβουλος. Τον Τζότζο τον Ηρακλειδέα. Τζότζο. Τον Γιώργο. Τζότζο Βακάρο. Γιώργο. Συγχαρητήρια. Γιώργο. Σε ξέρω 59 χρόνια. Σε ξέρω 59 χρόνια, Γιώργο μου. Γιώργο μου, Τζότζο μου. Καλά, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αριανοί και. Στρίβει το ραβόνο. Ας μην το πολιτικοποιήσουμε. Μπράβο, Εσωτερική, ας μην το πολιτικοποιήσουμε, φίλε, γιατί θα πω πράγματα που δεν. Με αγάπη και σεβασμό σε όλους, έτσι. Ναι, ναι, με αγάπη και σεβασμό. Μεγάλο χωριό είναι η πόλη, όλοι γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε. Εντάξει. Πήρε τον Ηρακλειδέα για να τραβήξει τους ψήφους. Εντάξει. Τους Ηρακλειδείς θα τους πάρει ο Δημαρέλος, τα είπαμε αυτά. Γιατί αυτή η πόλη, μπράβο, είναι ο Δημαρέλος ο Γιώργος, έτσι. Ναι, Γιώργος. Είναι ο Σταύρος, φωτογραφία. Ναι, ξέρω. Ξέρω, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές ανοιχτές 23-10-287 και 3 οκτάρια. Αναφέρεται στην. Μια φίτσα του άρεσε πριν που έδειχνε. Αυτή μου άρεσε. Δεξιά. Α, το μην φύγει ξανά έξω. Αυτή είναι σαν τους Άγγλους στο Black. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Σαν το κύριο Μυστήριο. Τις κάνουν άσχημους, ε. Ναι. Καλημέρα. 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 Ανδρέας από τον Μπρόγκ, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάει Παναγιώτη, δίκιο έχεις, αγόρι μου. Ναι. Αυτή είναι ρεσική, δεν είσαι εσύ ρεσικός. Αυτή είναι όταν κερδίσει Manchester City, η Chelsea. Αυτή, όχι εσύ, εσύ κάνεις τους 224 κυριακές γελάς. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό, έτσι, Μάρι, ναι. Αυτό το κάνει σπορ, πού είναι το παλέτε σπορ. Το παλέτε σπορ, ναι.
Το γήπεδο του ΠΑΟΚ το λένε Palace Hall. Παλέτε ναι, πόλη λέγεται. Ναι, το ακριβώ. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το Αλεξάνδριο, λέγεται πλέον Nick Gallis Hall. Το Παλέτε Σπορ, ναι, βρε Αντρέα μου, ναι. Από τότε που έφυγε ναι, εδώ και 2-3 χρόνια λέγεται Nick Gallis Hall. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Όλο το γήπεδο μέσα στο μπάσκετ λέγεται Gallis Hall. Όχι, αυτό ήθελα. Ναι, βέβαια. Να βάλε και μια ανακούφιση. Ποιο παίκτη του ελληνικού ποδοσφαίρου μοιάζει τον Τιμπαλά τη Γιουβέντους, να με απαντήσει ο Τουγού. Καλό! Την Τιμπαλά. Ο Πάολο Τιμπάλα τη Γιουβέντους, το Αργεντίνο, με ποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ναι, άντε για. Στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο. Ναι, στο πρόσωπο θέλει, ναι. Αυτός είναι ικανός, ας πούμε το Ζαμπά. Καλά, φαντάζομαι ότι σαν τον Τιμπάλα μόνο διοικεί Θεσσαλονίκη και μια πεντακοσαριά. Τον Μπέλκα θα σου πει. Μην πει στον Μπέλκα, καμία σχέση με τον Μπέλκα. Ναι, μάγκα, γι' αυτό βλέπω. Γι' αυτό βλέπω Γιουβέντους. Τι είπες, ρε φίλε. Ο Μπέλκας είναι κάτασπρος. Άλλη νίκη. Επειδή το σου λείπει έτσι, κατάλαβα. Καμία σχέση. Ευχαριστώ. Ωραία, Άντριου. Εγώ, ο Χρύσανθος. Δώσ' του γυαλιά ηλίου. Επόμενη γραμμή. Φιλιά στην Κριστίν Ονίλ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Κώστας, Άρης United. Κώστας, οπαδός του Άριος και της Manchester United. Το έχουμε... δεύτερο, γιατί το λες εσύ, Κώστα. Ναι. Σε λίγο, στο επόμενο μισάωρο θα ξέρουμε αν Chelsea και Arsenal γίνουν δεκτές στο Champions League. Πάμε. Κάτοχος ανάγλυφης φανέλας της United με Sharp. Wow, την έχω. Με τα κορδονάκια. Όχι, όχι. Όχι. Σε βέ. Εθνική Αγγλίας και Εθνική Αγγλίας δεκαετία του 80, Ούμπρο. Τις έχω όλες. Τις έχω. Ποια έχεις το 80? Με λιονταράκια και το μπλε σιρίτι. Βαριά φανέλα, πολύ, πολύ για, την εποχή, για τις τωρινές εποχές. Ναι. Είναι, δεν φοριέται. Έτσι, είναι μπράβο. Πολύ βαρύ φανέλα. Που κρατάει τον υδρότα. Ναι. Το υλικό είναι πολύ καλό, αλλά υπάρχουν πολύ καλύτερα υλικά αυτή την εποχή. Για εκείνη την εποχή ήταν πολύ μπροστά. Προτιμώ εκείνες. Αυτή που έχει η Sharp είναι με το V, έτσι. Το V. Ναι. Είναι κύπελο 83 με την Brighton. Με το V, μαύρο V μπροστά. Μα, μπράβο. Και κλείνει. Δεν έχει τα κορδόνια που είπε ο Παναγιώτης, αλλά κλείνει έτσι. Αυτή τη Αγγλία είναι η γαλάζια που έχει με τα λιοντάρια που είναι, είναι με λευκή, μέσα. Είναι λευκή με γαλάζιο σιρίτι. Την έχω. Και ναι, τα λιοντάρια αριστερά στο Φυραιό. Ούμπρο. Α, ναι. Ο Παναγιώτης λέει, ξέρεις ποια, μες στη φανέλα. Μια γαλάζια ναι, που ήταν ναι, τα λιοντάρια, all over print, ήταν η τρίτη μας, όχι η εκτός, η τρίτη, και την φόρεσαν σε ποιο μάτς, όλο και όλο μία ή δύο φορές. Δεν θυμάμαι. 0-5. Δεν θυμάμαι. Με Ελλάδα όταν είχαν παίξει τι φορούσαν. Τουρκία-Ελλάδα, Τουρκία-Αγγλία. Τουρκία-Αγγλία. Ναι, με Ελλάδα Μπέκαμ, θυμάσαι τι φορούσε. Μέσα ήμουνα. Τη λευκή μπλε σόρτ άσπρη κάλτσα, μέσα ήμουνα. Ναι, με τους Άγγλους ήμουνα, ναι. Ναι. Έχεις, ωραία, πάμε κινηματογράφο. Έχεις εικόνα για κινέζικο κινηματογράφο Ζαν Γιμού, η σκιά. Ζαν Γιμού, η σκιά είναι ταινιάρα, θα πάω να το δω. Ωραία, okay. Ήρθε από χθες παίζεται. Ναι. Σάντο. Ούτε το έχεις δει, πώς ξέρεις ότι είναι ταινιάρα. Έτσι, ναι. Γιατί διάβασα δύο κριτικές από ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ. Μην το χάσεις αυτό που σου είπα, το οι αδερφές sisters, μην το χάσεις. Να μην το χάσω. Το western της δεκαετίας. Οι αδερφές sisters, δες το. Θα σου φύγει η ψυχή, ταινιάρα. 122 λεπτά. Ειδικά μετά το διπλό στο Αγρίνιο, δεν έχει ενδιαφέρον πλέον στο πρωτάθλημα. Τελειώνει. Ωραία, Κώστα. Πάμε. Μετά το διπλό του Απόλλωνα τη Δευτέρα. Έγινε, παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή, παιδιά, πάμε. Καλημέρα. Περιμένουν τέσσερις. Τι είπε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Ποιο είσαι, όνομα και ομάδα. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Α, ο No Name. Συγχαρητήρια στην Arsenal. Κάνει περήφανη τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, μόνο γι' αυτό τώρα θα το πάρει το Champions League στην Μπαρτσελόνα και θα χτυπήσει κάτω. Έχει πολύ γέλιο. Μη μου το κάνεις εφιαλτικό, άσε με ήσυχο, καλά είμαι ήσυχος. Μπαρτσελόνα και τελικός του Λου είναι... Βγαίνουν και τα ημιτελικά. Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Δεν ξέρεις από τον προηγούμενο το ποιο θα πέσεις. Όχι, όχι, όχι. Άλλαξε. Άλλαξε. Ναι, ωραία. Θα χωρίσω να το πάρει Μπαρτσελόνα, να ξέρεις. Τι παραδέχτηκα εψέ στον Ομπαμεγιάνγκ. Ότι είναι μεγάλο χασαμπόλη. Όχι, στο γκολ του. Α, σε βοηθάω. Στο γκολ του μαύρου, του Νίλς. Ναι, δεν το είδα. Συγγνώμη, βλέπατε Άρσεναλ, ρε φίλε. Όχι, σήμερα τα είδα. Έπαιζε σε Βίλι το ματσάρα. Το είδα. Είδα γκολ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αν νόμιζα ο καθένα να. Γιατί εσύ, Άρσεναλ ήταν 3-1 πρώτο μάτσο, περίμενε. Τσαλτίδι, υπάρχει να βάλει κανένα κιλάκι, πάει να κλείσει το κουμπάκι εκεί πέρα. Ρε εσύ, Χρήσταν, εσύ. Σωτήρι, έλα, έλα. Ρε Χρήσταθε, πάλι μιλάτε από πάνω και δεν αφήνω. Ο Ταβερνιάρης, ο συνοπαδός σου. Το είδα το κουμπί και θα έρχονται στο μάτι. Θα πείστε κανένα να μιλήσει. Θα γαστάχτη στο παλέ με μάτι, φοβερό. Έλα, πάμε, πες κάτι για να κλείσει, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις, πάμε. Λέει εμάς που βλέπαμε Μάρσενα, εσύ δεν Χρήσταθε, έβλεπες Άρης καστανόχωμα και κοκκινόχωμα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
Για δούμε επειδή είμαι Άρης, ρε φίλε. Και αυτός Άρσεναλ. Και εγώ είμαι Άρσεναλ, τι να κάνω. Πάοκ είσαι δηλαδή, πρώτα, δεν είσαι Άρσεναλ. Και Πάοκ και Άρσεναλ. Αν έπαιζε ο Πάοκ, δηλαδή και Άρσεναλ, τι θα βλέπεις. Πάοκ. Έγινε. Απλά ο Πάοκ δεν έχει ενδιαφέρον πλέον, ρε φίλε. Εντάξει. Α! Αύριο είναι 0-3. Ενδιαφέρον δεν είχε από τον Αύγουστο ο Πάοκ. 0-3 είναι αύριο. Και βαθμιακό θα κερδίσει ο Ολυμπιακό και την Κυριακή το βράδυ θα έχει τη δόση. Συγγνώμη, περνάνε άρματα μάχης. Τρομερό. Ωραία. Επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Και αυτό σκοπεί την παρέλαση. Να έχουμε καλό χρόνο. Μαρτίου 15 μέρες νωρίτερα στείλουν. Φοβερό. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Πάρε μπρος. Επόμενη. Επόμενος. Όποιος κοιμάται, πέφτει. Μετά ξαναδοκιμάζει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Θωμά Τόντον. Καλημέρα, Θωμά. Είχατε ευαίσθητη φλέγμα με τις φανέλες λίγο και ήθελα να κάνω μια. Ναι, έχει τρέλα με αυτά. Ο παδό του Ηρακλέους. Για μένα η εμπλοκή μιας μεγάλης αμερικάνικης εταιρείας στο ποδόσφαιρο είναι καταστροφική. Της Nike. Θέλω ένα παράδειγμα. Στην ουσία θα την πω την εταιρεία, αλλά δεν θα την πω. Η Manchester City, η away της παραδοσιακά, ξέρεις ποια είναι, Μάρια και Παναγιώτη, ελπίζω. Είναι μαύρο σορτσάκι, μαύρη κόκκινη ρίγα. Μία. Α, μαύρη κόκκινη ρίγα. Σωστά. Και έρχεται τώρα η συγκεκριμένη εταιρεία και βγάζει μια φανέλα, ας πούμε, σαν γρανίτα παγωτό. Ναι. Ό,τι να είναι. Ναι. Εντάξει. Πραγματικά γρανίτα. Κοίταξε, είναι θέμα. Δεν είναι η εταιρεία όμως που λες. Περίμενε. Έχει φανέλες τις οποίες λατρεύω. Απλά είναι να το. Τα ίδια, Μάρια, τα ίδια. Ναι. Η φανέλα του Ατρομήτου τη φοράει η Chelsea. Αυτά είναι τα φασόν. Πάω, Πανσεραϊκός Τότεναμ. Ίδια ακριβώς. Πάω, Πανσεραϊκός Τότεναμ. Ίδια ακριβώς. Ναι. Άμπρο και Admiral είναι μοναδικές. Μοναδικές, μπράβο. Μοναδικές. Ποια, και στην Ελλάδα μια εταιρεία η οποία δεν ξέρω, πρέπει να έχει κλείσει. Δεν ξέρω. Η τέτοια. Η Tempo Sport. Η Tempo Sport, Βόρειος ο Πανιώνιος. Σαν του Πανιωνίου. Ναι, σαν του Πανιωνίου την προπέρσινη δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Η Tempo. Καταρχήν έβγαλε μια φανέλα αναβίωση της φανέλας που φοβούσαμε τη Τιβέντε. Το 1970. Η Tempo. Μια άσπρη με μπλε κόκκινο στο πλάι. Μπράβο. Εντάξει, φανταστικές φανέλες. Μια μαύρη που είχε βγάλει για το πέθος, για τη Σμύρνη. Σωστό. Και μια μπέζ σαν της Μπαρτσελώνα. Ναι, και η φετινή του μου αρέσει λίγο. Μου αρέσει. Εντάξει, και η συγκεκριμένη εταιρεία ισπανική. Λουάνβι. Φοράει Λουάνβι, είναι ισπανική. Τη φορούσε η Βαλένθια επί. Ναι. Θωμά, πριν κλείσεις. Εσύ, ας πούμε, ποια φανέλα του Ηρακλή λάτρευες. Ποια μου αρέσει πολύ. Ναι. Το τελευταίο 33 με διαφήμιση Μάσε, με την ψηλή ρίγα. Τι, ποια διαφήμιση? Μάσε. 82. MASHE. Εγώ το 83-84. Α! Μετατσεύσκη. Μάσρεση. Μάσε το παγιά. Είναι η ίδια πάνω κάτω με το 83-84 με την τέτοια που είχατε. Εντάξει, η γαλάζια μένα δεν μέτρε λένε. Πιο πολύ μάθε αυτή η μπλε με την ψηλή ρίγα την άσπρη. Εγώ είμαι αρχές 70's. Απλά ολόλευκη, κόκκινο νούμερο πίσω και μπροστά το ήττα. Έχει μια πολύ ωραία φανέλα. Το ανοιχτό με το. Και κλείνω. 70-71 που ήταν μπλε με άσπρα μανίκη σαν τη Arsenal. Ο Ηρακλής, την ξέρω. Ναι. Την ξέρω, ναι. Κοίταξε, δεκαετία 70 είχαν όλοι ωραίες φανέλες. Σέβεντς επανέβρωσε όλες. Ο Πάοκ είναι έγκλημα που δεν έχει βγάλει αναβίωση αυτή με την μαύρη ρίγα στο πλάι. Ένα έγκλημα που δεν έχει βγάλει τόσα χρόνια. Μια φορά για away. Για του 04 η φανέλα. Ναι. Οι χειρότερες όλων των εποχών πιστεύω είναι οι γερμανικές, εκεί δεκαετία 90, 95, 96, 97, μεγάλα μανίκια έτσι. Μην κουράζεσαι, όλα τα 90s είναι για πέταμα. Εντάξει, ναι, παιδιά κάτι away τραγικές ας πούμε. Όλα τα 90s είναι, ακόμη και η Σκωτία έβγαλε χάλια την Τρίτη, τη θυμάσαι? Την έχω. Με Φούξ, Λαχανή, Σωμόν, Βεραμάν δεν υπάρχει. Της Αγγλίας είναι. Έντονα που διαφωνώ, κάτι ροζ, κάτι λαχανή. Της Αγγλίας είναι εκπληκτική στο ευρωπαϊκό στην Ουκρανία. Η σκούρη, η μπλε Μάριε. Με γιακαδάκι εδώ πέρα. Λευκό. Γαλάζιο λίγο ανοιχτό. Α, την κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Φανταστική. Θυμίζει πολύ Σκωτία του 1992. Έγινε Θωμά, να σε καλά ψυχολογικά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Μόνο Άρης και Λίτς Γιουνάιτεντ. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Καλημερίζουμε Κυριάκο, οπαδό του Άρεος και της Λίτς Γιουνάιτεντ. Σ' ακούμε. Κερδίζουμε και ανεβαίνουμε. Τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, θύμισε, παίζεις με. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Προχθές 0-3. Πού παίζεις, Έλαντ Ρόουντ. Έλαντ Ρόουντ. Ωραίο. Τι ώρα είναι αυτό? Τώρα νομίζω αύριο 2.30 πρέπει να είναι νωρίς το χωμάτι. Ψήνομαι να το δω αυτό. Ψήνεσαι, στη μνήμη Τίνος. Τι εννοεί στη μνήμη Τίνος? Του Φώτη του Φορτόπουλου φυσικά. Όλη χρονιά είναι για το Φώτη. Όλη. Που δεν πρόλαβε να τον τιμήσει η Λίντς. Για μένα έγκλημα. Δεν πρόλαβε να τον τιμήσει η Λίντς.
Θα γίνει κάτι, πιστεύω. Ναι, πιστεύω θα γίνει. Θα το κάνουν. Πρέπει τα παιδιά από εδώ πέρα να μιλήσουν στην διοίκηση της Leeds United. Τον είχαν τιμήσει πριν χρόνια, νομίζω. Γιατί είναι φαινόμενο. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Επίσημα η Leeds United. Πριν πολλά χρόνια. Όχι. Τέλος πάντων. Θα γίνει, θα γίνει. Λοιπόν, πάμε και στα επουσιώδη. Έχει πάει ποτέ Land Road? Όχι, ποτέ, ποτέ. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και διάκοπε. Λοιπόν, πάμε και στα επουσιώδη. Χθες, προς το τέλος της εκπομπής, είπες ένα σχόλιο ότι καλύτερα να ήταν ο μεταφραστής του Κάναντι, ο παραδοσιακός, και όχι ο κύριος... Δεν έχω κάτι με τον Πάρτι του Τσελεπίδη. Όχι, ίσως. Μπράβο, πολύ σωστά το έκανε. Ο κύριος Ταλτίδης μας κατηγορεί για εμπάθεια, που υπάρχει μόνο στο μυαλό του αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να βάλει λίγο αυτό το πράγμα που λέγεται λογική. Δηλαδή τι δεν κατάλαβα. Εφόσον δεν γνωρίζει τη γερμανική γλώσσα, απλά γνωρίζει κάποιον που έχει τη μητρική γλώσσα τα γερμανικά. Λέει ωστόσο ότι θα ήταν καλύτερο να την μεταφράζει ο κύριος Τσελεπίδης. Πάρα πολύ ωραία δημοσιογραφική αντιμετώπιση. Δεν ξέρουμε γερμανικά. Εικάζουμε ότι κάποιος, επειδή έχει απλώς μητρική γλώσσα τα γερμανικά, θα μεταφράζει καλύτερα από το μεταφραστή του Κάναντι. Φαντάσου τώρα ο αυτό ένας το έχει πράγμα... σπουδάσει, ο ένας έχει σπουδάσει ο μεταφραστής του Κάναντι και έχει πάρει το lower της Γερμανίας το αντίστοιχο. Μπράβο. Και ο άλλος είναι αυτό περίμενε πώς. Μπορεί να πήρε το προφίσανση. Πού το ξέρεις αυτό. Εσύ χρήσανσε. Ξέρεις γερμανικά για να κρίνεις. Ξέρω ότι ο Τσελεπίδης είναι ο κορυφαίος στη γερμανική γλώσσα και πανεπιστημιακά και ως μητρική γλώσσα. Και ο Κάναντι τον ζήτησε στον Ατρόμητο. Ωραία, ωραία. Εσύ ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν μητρική γλώσσα τα γερμανικά. Είναι αυστριακά καταρχήν. Είναι αυστριακή. Ήξερα ακόμα και τα ιδιώματα της γλώσσας. Γιατί είναι αυστριακή και οι δύο. Όχι, πάμε δεν πάμε καθόλου παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Φαντάσου λοιπόν, εσύ δεν γνωρίζεις γερμανικά, απλώς επειδή... Αυστριακή γλώσσα! Αυστριακή! Είναι η μητρική του! Μέτερνιχ! Καταρχήν δεν υπάρχει αυστριακή γλώσσα, είναι γερμανικά με τοπικό ιδιώμα. Με τα τοπικά ιδιώματα λοιπόν τα ίδια. Ο Κάναντι είπε ότι κανείς δεν έχει μεταφράσει καλύτερα ποτέ. Δεν υπάρχει αυστριακή γλώσσα. Πάμε παρακάτω όμως. Εσύ δεν γνωρίζεις γερμανικά, η κάρτα μου δεν φίλε να σου πω κάτι, είσαι πολύ κουραστικός. Είσαι πολύ κουραστικός. Εγώ είσαι πολύ κουραστικός. Πήρες και φωνάζεις γιατί έκανε ένα σχόλιο για ένα αδερφό μου 30 χρόνια και κάνουμε ένα σχόλιο με τον Μάριο στο χαβαλέ και λέμε... Σταμάτα λίγο να μιλάς, ρε. Κάνουμε ένα χαβαλέ με τον Μάριο για ένα παιδί που το γνωρίζουμε 20 χρόνια και λέμε είναι ο καλύτερος και πήρες να με μαλώσεις γι' αυτό. Αδερφός μου είναι, όχι απλό φίλος μου. Ωραία, επειδή είναι αδερφός σου. Εσύ τι χώνεσαι, εσένα τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει βρε αγόρι μου εσένα, τι σε νοιάζει. Όλοι και όλοι κατ' αργιανοί είστε, σταματήστε. Που πήρες να μαλώσεις γι' αυτό. Αυτό ακριβώς είναι πόλεμος το πρόβλημα του Άρη. Καλά εσύ, κάποιοι σαν και σένα το πρόβλημα του Άρη. Κάποιοι σαν και σένα είναι το πρόβλημα του Άρη. Κάποιοι σαν και σένα είναι. Κάποιοι σαν και σένα. Άντε γεια, άντε, άντε. Πάρε στο Ραπτόπουλο. Πάρε στο Ραπτόπουλο. Ή Τσαλτίδης ή Τάγκς. Άντε. Άντε που παίρνεις και μιλάς πρώτα για τη Λίτς. Άντε και δεν έχεις πάει καν στο γήπεδο της Λίτς. Και θα με πεις εμένα και τα γερμανικά. Βγαίνεις και πουλάς Λίτς και δεν έχεις πάει στο γήπεδο. Εντάξει, Αγγλία είναι. Και ούτε στο Βικελίδης πας φυσικά. Οι 9 στους 10 Αργιανοί είναι Μπόκα και δεν ξέρουν πού είναι να δείξουν το χάρτη που είναι η Αργεντινή. Κακός είναι και Μπόκα. Δεν είναι κανένας που είναι Μπόκα. Μόνο εγώ είμαι Μπόκα. Κανένας δεν λέει ότι είναι Μπόκα. Άρης λένε ότι είναι. Αν πει ο Σωτήρης, εγώ στην Ισπανία είμαι Ατλέτικο. Δεν πω. Έχεις πάει βλάκα στην Ατλέτικο. Αυτός ο άνθρωπος είναι η αιμονή. Αυτός είναι η αιμονή. Πήρε να μας μαλώσει και είχε ένταση στη φωνή του γιατί είπαμε ότι ο Τσελεπίδης είναι καλύτερος στη μετάφραση των γερμανικών. Άντε, δεν το είπα, στο λέω τώρα. Μου το είπε και άλλο άτομο χθες ότι πόσο χρήσιμος έκρινε τη μετάφραση ενώ δεν ξέρει γερμανικά. Δεν την έκρινα, βρεπούφε. Έχει μια λογική αυτό. Βρεπούφε, δεν την έκρινα. Πρέπει να καταλαβαίνει κάποιος, πρέπει να καταλαβαίνει κάποιος πότε μιλά σοβαρά και πότε κάνει χαβαλέ. Εντάξει, και εσύ μην αρπάζεις, ρε φίλε. Όχι, ρε, όχι, αυτός είναι στημένος, φίλε. Κανονικός. Αυτός ο τύπος μπαίνει με ψευδόνυμο και βρίζει. Δεν νομίζω. Τι ψευδόνυμο, ρε, εσύ, Κυριάκος, έχει αιμονή. Λέει το όνομά του. Αιμονή. Φίλε, αγαπάει τον Άρη. Είναι Αργιανός άρρωστος. Καλά, εντάξει. Το Λάμπρος Κόντας Αργιανός άρρωστος. Και εγώ Αργιανός άρρωστος. Καλά, άρε. Τώρα θα πω κάτι για τον Ζαγόρα. Θα με κράξεις. Κάνει λοιπόν και τα λάθη που έχω κάνει. Που τα έχω κάνει. Τις λακαμίες του έχω κάνει, δηλαδή επειδή είμαι Αργιανός άρρωστος. Ναι. Δεν τις έχω κάνει. Σε έχεις κάνει, βέβαια. Και εγώ. Εντός τι του λες είναι Αργιανός άρρωστος. Ρε, Χρήσαθε,
Πριν τρεις μήνες μιλάω καφτατζόγλιο η Μυρακλειδέα. Μυρακλειδέα! Πήρε και φώναζε. Άκου, και λέω, άκου, εγώ κι αυτός. Λες και του έχω κάνει, λες και του έχω καρφτώσει τίποτα. Με τι ένταση φωνή. Δεν φώναζε. Δεν έλαρε τώρα, τι ένταση μωρέ τώρα. Εδώ παίρνει ο άλλος σερί, τρεις χθες το μεσημέρι στο Γιώργο. Νόμιζα ότι του σκότωσε την μάνα. Είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος κάνει την επομένη του Γιώργου. Ρε φίλε, εδώ σε εμάς έχει βγει ο άλλος, μόνο τη μάνα δεν μου βρίσκε. Εμένα, τη μάνα, μόνο τη μάνα δεν μου βρίσκε. Εντάξει, μετά θα εγώ σου λέω το εξής. Είναι η αιμονή. Ο τύπος πιάστηκε. Δεν έχει τι να μου πει για τον Άρη, γιατί τον έχω ξεφτυλίσει. Εντάξει. Τον έχω ξεφτυλίσει με επιχειρήματα σε όλα. Εντάξει. Μόνο στο καφενείο και μεταξύ σας. Και πιάστηκε. Πιάστηκε από τα γερμανικά του Τσελεπίδη. Για να πάει να πει ότι αυτή είναι η νοοτροπία που έχει. Μια, έχει ένα επιχείρημα όμως. Έχει ένα point. Έχει ένα clue. Έχει ένα clue. Βρε παλικάρι μου, μεταφράζει ο Κιός σε μένα στα γαλλικά. Ωραία, ο Παναγιώτης γαλλικά το δεν έχει ιδέα. Ο μεταφραστής του Πάολο και... Κάμπος στον Άρη ήταν ο Δημήτρης ο Σίτσας. Ναι, και... Ποιος θα ήταν καλύτερος, ο Σίτσας ή ένας Βραζιλιάνος. Που μιλάει, που είναι Ελλήνο-Βραζιλιάνος. Που μιλάει, δηλαδή έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και η μάνα του είναι Βραζιλιάνα και μιλάει η μητρική του γλώσσα. Με κάποια επιφύλαξη. Ο κορυφαίος μεταφραστής στον Άρη ποιος ήταν. Για μένα το παιδί με το μουσάκι που ήταν πολύ λίγο. Το παιδί με το μουσάκι. Ο... Αυτός είναι καθηγητής ισπανικών. Κατάλαβε, λέω έτσι. Ο φίλος του. Ο Μίλτος. Ο Μίλτος, ναι. Ο κορυφαίος ποιος ήταν. Ο κορυφαίος ποιος ήταν. Α, βέβαια, άνθραξ. Άλλος άνθραξ, ρε. Ο που με. Που σου ήταν μήνα που με έβριζε. Στο σχολείο μου ήταν, ρε. Από πίσω μου καθότανε. Ο Αντώνης Σαριόγλου. Ο Αντώνης Σαριόγλου. Γιατί ήταν ο Αντώνης Σαριόγλου. Πού ήταν και στο Μηρακλή. Γιατί. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Γιατί εκτός από τα πτυχία που είχε στη γλώσσα. Η μητρική του γλώσσα, η μητέρα του ήταν από τη Βενεζουέλα. Ναι. Μάλιστα. Και μπορούσε και μιλούσε και τα Πορτσουγκίζ. Στηρίζει Μαδούρο είτε. Όχι, τον άλλον. Και τον Πορτσουγκίζ. Ο Μίλτος άλλο και, και πρόσεξε, και τα Ισπανικά άπτεστα. Ναι. Γιατί ήταν η γλώσσα του, μεγάλωσε με αυτό. Ναι. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς κάνουμε χαβαλέ. Ναι. Ο Πάρης είναι φίλος και λέμε ότι είναι ο κορυφαίος. Και αυτός δεν πήρες τώρα. Και βγαίνει τώρα, και είπε. Okay. Αφού λέει είπε χωρίς να ξέρει γερμανικά αυτό, αυτή είναι η κοινοτροπία στον Άρη. Και τα άντε ρε, σε έχει ξεφτυλίσει και ο Καρυπίδης έχει ξεφτυλίσει και όλοι. Γιατί εσύ έλεγες ότι δεν θα πληρώσει το μετοχικό κεφάλαιο. Έλεγες ότι χωρίς εκαθάριση δεν ανεβαίνει η ομάδα. Ωραία, μετά έλεγε αυτό. Φίλε, μιλάμε για άνθρωπο που έχει δώσει για τον Άρη. Εντάξει, το κάναμε μάγκα 10 λεπτά, πήρε το χρόνο της δημοσιότητας. Σε χρήμα. Γιατί, ναι, δεν το ξέρουν ποιος είναι. Ότι έχεις δίκιο εδώ πέρα, έχεις εντάξει, όχι, okay, αλλά να σου πω κάτι. Μίλησε 10 λεπτά για τον Τζαλτίνη και έγινε διάσημος. Θα πάει τώρα στο καφενείο και θα πει βγήκα και του τάπα. Α, περίμενε. Τώρα τι λέει. Όταν μιλάνε για μένα και όταν διάσημοι. Ωραία, α σηκώσει εγώ μύτη. Εντάξει. Ναι. Καλά, δεν το και ο άλλος για τον Παναγιώτη που θα θέσουμε να τον δίνει, τον κάνω, έγινε διάσημος. Βεβαίως. Και όταν τον δίνει θα γίνει ακόμα. Εκατό αυτό είναι ψωνίστικο, ρε φίλε. Δέρνετε Παπαδόπουλο για να γίνετε διάσημοι. Ωραίος. Αυτή ωραίο μήνυμα τώρα. Από τη στιγμή που είμαστε και εσύ και εγώ και ο Κιώσης ακόμη, με ρωτάνε για τον Κιώση. Με ρωτάνε άτομα για τον Κιώση. Έτσι είναι, εκτίθεσαι. Όταν κάποιοι έχουν αιμονή όμως. Το καταλαβαίνω. Όταν κάποιοι γιατί αυτό έχει αιμονή. Είναι ό,τι και να πεις. Δεν έχω πει κάτι να πιαστεί για τον Άρη να πει. Ναι. Πιάστηκε από αυτό. Ναι. Πιάστηκε από αυτό. Και εγώ πιάνω από το ότι είναι Λίτς και δεν έχει πάει ποτέ στη Λίτς. Για να ηρεμήσεις πήγαινε στο πόλιο. Χρήσανθε. Να το πάσεις. Χρήσανθε. Απλά. Μας έχεις συμβεί άπειρες φορές. Τώρα να ξαναπάρει να πει για τον Άρη. Άλλον Ηρακλή παίρνω στην αγκαλιά μου εγώ. Τώρα να ξαναπάρει. Άλλον ο φίλος μου ο Γιώργος. Τώρα του δίνω το δικαίωμα να βγει να πει ότι θέλει για τον Άρη. Άλλο λαχτάρι στον μπέργκερ παίρνει εσύ ασλαμά και άλλο εγώ από το ψητοπολείο πες το ψητό. Το δικαίωμα να βγει τώρα να πει για τον Άρη. Θα μιλήσει. Δροσερές. Για τον αδερφό μου τον πάρει τον Τζελεπίδη. Δροσερές σαλάτες. Απολαυστικά σάντουιτς. Κλαμπ για μέτρες επιλογές ακόμα για δυο. Ο οποίος προσλαμβάνεται στον Ατρόμητο. Απαιτητικούς ουρανίους. Το πάω στα αυστριακά. Όχι. Όχι. Ποικιλία και σε νηστίσιμα μπέργκερ. Μεγάλο Εξάνω 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 6022-20. Τι άλλο να κάνουμε. Μπες τώρα και στο Facebook και στο Instagram για να βρεις το ψητοπολείο. Μπες στο ψητό. Μην ξεχνάς. Άρρωστο είμαι. Κι εγώ. Με Ευγενία Μανολίδου είμαι. Κυρίως το διαλυθορίζεις. Άρρωστος. Αλυθορίζει και όλο. Λοιπόν, δύο εισιτήρια. Άρης Απόλλων Σμύρνης. Δύο διπλές. Δύο γέννης. Στον Κυριάκο, ρε. Δύο. Δεν χρειάζεται. Μην το κάνεις. Δεν χρειάζεται. Έχει διαρκείας. Πες μου το επίθετο να μάθω αν έχει. Πες μου, γιατί εγώ έχω. Πες μου. Ο Κυριάκος για τον Άρη πρέπει να έχει δώσει μισό εκατομμύριο δραχμές. Ψέματα λες.
και 200.000 ευρώ. Μεταφορέ Κυριακό. Σε κερνάει στο πανόραμα τρίγωνα. Το ξέρω. Ηρεμήστε. Είναι ματζήρη. Σε όλα τα άλλα είναι ματζήρη. Δεν με χειράσει ποτέ ο Κυριακό. Ποτέ. Λοιπόν, να φέρει το διαρκεία. Να το φέρει το διαρκεία με το ονοματεπώνυμό του το φετινό. Και θα του δώσω την αξία. Ρώτα να σου πει για τον Κυριακό. Όχι, α τον χάρη τον Παπαγεωργίου. Χρειάζε τα ρότα και τη ρότα. Στο ποδόσφαιρο να μα φέρει το διαρκεία. Το φετινό και να το πληρώσουμε. Αν πάει 8 μάτς το χρόνο και όχι σε 15. Είπε έχει διαρκείας. Εγώ αναδεικνύω το ψέμα. Μπορεί να πηγαίνει εκτός. Το ψέμα. Εγώ είμαι το γιατί ψέμα. Γιατί είναι δείγμα του ψέματος, της νοοτροπίας. Κατάλαβες. Με αυτό Τσαλτίδη κάνεις παρέα. Έλα στην αγκαλιά του πάω και έλα γόρι μου γλυκό. Με αυτό... Α, νομίζω αυτό είναι. Αυτό είναι. Και ξέρεις όταν το πεις φέρ, θα πει εμείς πληρώνουμε για τον Άρη. Δεν πληρωνόμασταν. Ναι. Φέρτο το διαρκείας όμως. Γιατί ενώ εμείς πληρωνόμασταν, πήραμε και τα διαρκεία. Μπράβο. Μα μπορούσαμε να είχαμε πληρώσει περισσότερο. Μπράβο. Να του πω τώρα ποιος Αριανός. Άρρωστη Αριανή. Δεν έχουν διαρκείας. Τον έχει στη μαύρη λίστα. Ναι. Από τότε που τον είδα κάνει μια ενέργεια στα επίσημα να σχολιάζει κάτι για κάποιους που τρώνε για πίνανε πάνω στα επίσημα του Άρεως. Πριν καμιά 6-5 χρόνια. Σχολίαζα. Ναι. Βέβαια, θα του πω τώρα στο διάλειμμα ποιος. Να μην τρώνε και να μην πίνουν. Άλλον, λοιπόν, έδιωξες Κοσμάκη σαν τραμπούκος. Μιλάμε για οικογένεια, τρία αδέρφια, όλοι Άρης. Όλοι Άρης βλαμμένοι. Σε έδιωξα τι. Α, κατάλαβα ποιο. Όχι. Τι ήμουνα security. Λοιπόν, πάμε σε breaker, περίμενε. Security. Παρά 20 πήγε. Δύο εισιτήρια Άρης από όλους μήνες. Δύο διπλές Διογέννης Δασκάλου αύριο, κλαμπ του Μήλου. Και δύο μονές Dirty Granny Tail στο Fix Factory of Sound. Quiz Opticon Express. Εύω Μοράλες, πρόεδρος Βολιβίας, καλεσμένος του Αλέξη Τσίπρα. Με ποιον Έλληνα πρώην αθλητή μοιάζει σε εμετικό βαθμό. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, το σχετικό τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Άρα Κυριάκο, τι μας έκανες. Να τον ευχαριστήσουμε για την άνοδο της εκπομπής. Ήταν fake, παιδιά, στημένο, να ξέρετε. Επίδες το κάναμε. Και ευχαριστούμε, Κυριάκο, να είσαι καλά, φίλε. Έλα να σε κεράσουμε μια πάστα. Εδώ είμαστε μετά τον τηλεφωνικό εμφύλιο στον Άρη. Πορωμένη. Βλέπω πολύ πόρωση με Διογέννη. Μπράβο, ρε παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί πήρε και μια κυρία τώρα στο διάλειμμα. Εννοείται, πηγαίνετε, όσοι και κερδίζετε προσκλήσεις για όλα τα event και live, ό,τι ώρα θέλετε. Μου το έχουν ξαρωτήσει αυτό. Αν πάω εγώ 11 η ώρα, εννοείται, μπορεί να πας και 12, μπορεί να πας 5 λεπτά πριν τελειώσει. Θα μπεις. Απλά θα δεις τα τελευταία 5 λεπτά από το live, ξέρω από το. Απλό είναι. Στο θέατρο, όχι, θέατρο δεν ανοίγει πόρτα. Νομίζω μετά το πεντάλεπτο θέατρο δεν ανοίγει και πολύ καλά κάνουν. Κάποιοι δεν ανοίγουν και καθόλου μόλις έχει γεννήσει παράσταση. Λοιπόν, μένουν 15 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές για Διογέννη Δασκάλου και Μόνη Κονιέντε στο κλαμπ του Μήλου, τις δύο μονές για Dirty Granny Tales και τα δύο εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Βγάζουμε τώρα τον νικητή για το look-alike του Εύω Μοράλες, του Προέδρου της Βολιβίας, ο οποίος επισκέπτεται την πατρίδα μας, αν δεν κάνω λάθος, από χθες. Λοιπόν, και το κάνουμε αυτό για να σας βάλαμε όλους μέσα. Σας βάζουμε όλους μέσα. Γιατί ο άλλος σου λέει, έτσι μου βγαίνει εμένα, ότι μοιάζει αυτόν. Ο 974, Μοράλες ίσον Θωμάς Μαύρος. Έχεις δίκιο, απλά υπάρχουν περίπου 30 τόνοι διαφορά στο χρώμα του δέρματος. Ο Θωμάς κατάλευκος. Φράντζα μαλλί. Κυρίως και ζυγοματικά. Σε δικαιολογώ. Μένα ξέρεις που πήγε το μυαλό μου. Πάμε. Για να τελειώσω, Μαραγιώτη, με αυτό που ψήλανε. Πάμε. Θουβού με Διονύση Χασιώτη, τον πρώην στόπερ του Άρη. Θα συμφωνήσω. Θα μπορούσε να είναι ο ψιλόλιγνος μακρουλός αδερφός του. Θεϊκή συμμετοχή από Θωμάς Τόντον που λέει Μοράλες. Ο Μάρκος Λεζές στην ταινία Αλεπού και Μπούφος. Ναι. Φανταστικό. Μπαίνεις κι εσύ. Μπαίνετε άλλοι τέσσερις συν τον 7-14-5 αυτή τη στιγμή και νικητής είναι ο 7-11 ο Κώστας Παπαθανασίου. Επαναλαμβάνω, 7-11 Κώστας Παπαθανασίου που φυσικά στείλατε Παναγιώτης Γιαννάκης. Όταν τον είδα σήμερα το πρωί στο Μαξίμου, είπα τι δουλειά έχει ο Γιαννάκης στον Τσίπρα. Δράκος. Αλλά σαφώς και έχει ο Γιαννάκης. Γιατί μάλλον θα κατεβεί με το ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ο Τσάνας δεν μοιάζει. Έτσι. Α, Κώστα Τσάνας. Ναι, στο χρωματικά λιγάκι. Χρωματικά. Ναι. Χρωματικά. Κώστα Τσάνας λέει. Πεκτούρα του Λιβαδιακού. Ναι, Λιβαδιακού. Επιθετικός. Ωραία. Αυτά σε λίγο η Μαριλής
επικοινωνεί με τον 711 για να τον ενημερώσει για το πώς θα παραλάβει τα γυαλιά του από τον Αντώνη The Master, ο Φόρας Δημητριάδης. Οι άλλοι διαγωνισμοί συνεχίζονται και για Άρη και για Dirty Granny Tales και για Διογέννη Δασκάλου. Είπαμε, Dirty Granny Tales είναι προσκλήσεις μονές. Πάμε γραμμή να είστε περιεκτικοί, γρήγοροι, σύντομοι και με ουσία. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαι πάλι. Ναι, Κυριάκο, Κυριάκο, επειδή δευτερολογείς, έχεις ακριβώς 20 Όχι, δεύτερα. Όχι, με κάλεσε. Ναι, είναι έξω. Α, σε κάλεσε. Είναι, με κάλεσε. Μπορεί να έρθει τώρα. Α, πήγε, έφυγε. Δεν είναι εδώ πέρα ο Χρήστανθος. Τι κρίμα. Δεν χωράς πουθενά. Τι κρίμα. Πόπο. Δηλαδή, κατάλοιπα ανοίγου Πετρουλάκη. Όποιος διαφωνεί μαζί μας είναι στημένος, το έχει βάλει ο ένας. Ωραία. 100%. Κυριάκο. Επειδή ερχόμαστε σε δύσκολη θέση εμείς, κυρίως εγώ. Βέβαια, πες το, είδες. Κυρίως εγώ. Επειδή δεν είναι εδώ ο Χρύσανθος, θα το έλεγα κι αν έλειπε ο Παναγιώτης και μιλούσε κάποιος για τον Παναγιώτη. Ναι. Είναι δύσκολη η θέση μας. Ναι, πάρε, ναι. Με το καλό τη Δευτέρα. Δευτέρα, κάτε. Να σε καλά, αγόρι μου, καλό που σου κού. Και Γεράλιντς United. Περιμένουνε τρεις, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, υποστηρίξεις. Διονύσης, Newcastle. Διονύσης, οπαδός της Newcastle. Ακούμε, Διονύση, μεγάλη προσοχή. Ναι. Που σπούδαζε. Λοιπόν, αυτός που σπούδαζε είμαι. 1995, ναι. Έχω φτάσει για πρώτη φορά στην Αγγλία. Ναι. Πηγαίνω στη φοιτητική εστία. Ναι. Χτυπάω την πόρτα. Στο δωμάτιο μου ήταν να μπω στο δωμάτιο, ας πούμε. Ναι. Μου ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται οπαδός της Manchester με φανέλα. Κίτρινη, μισή και μισή πράσινη. Με τα μαύρα κορδονάκια. Με τα μαύρα κορδονάκια και έχω μείνει κάγκελο. Νιούτον Χιθ. Νιούτον Χιθ, ναι. Ακριβώς. Η πρώτη φανέλα, η πρώτη. Νιούτον Χιθ. Ναι, η πρώτη φανέλα, η πρώτη φανέλα. Με Καντονά την είχαμε αυτήν, με πεκτούρα Ντένις Έργουιν, δεξιμπακ, Ιρλανδό που κλαίω, ναι. Ναι, και θεϊκή φανέλα Νιουκάστλ με το στρόγγυλο γιακά. Ναι. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Το θυμάμαι, η λαιμόκοψη, ναι. Το στρόγγυλο. Εντάξει, είναι η πιο κλασική φανέλα. Μαύρο, άσπρο, μαύρο. Μαύρο, λεπτό, άσπρο, μαύρο. Ναι. Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Και κάτι τελευταίο ήθελα να πω για τη Λίτζ, ας πούμε, ναι. Ότι θέλω να ανέβει κατηγορία και για όποιους δεν ξέρουν, ναι. Η κόντρα μεταξύ Manchester και Λίτζ είναι από τις μεγαλύτερες κόντρες, ας πούμε, που υπάρχουν στα βρετανικά κύπελλα. Ναι, όχι στα βρετανικά, ναι. Στον κόσμο. Στον κόσμο, το ναι, Manchester δηλαδή... United, Leeds United, από τις κορυφαίες έχθρες στον πλανήτη, εννοείται. Ναι, γιατί όμως, από πού, θυμάσαι από πού προέρχεται αυτή η κόντρα. Πλανάκι, δεν θα πεις. Περίμενε, έχει Gordon McQueen, έχει... Όχι. Θυμάσαι ιστορικά γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα. Περίμενε. Αυτοί βγάλαν πρώτο το τραγούδι. Πότε το πού τον πας, δεκαετία 60, πού, πες μου. Παλιά, όχι. Ιστορικά γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ της περιοχής, ας πούμε, ναι. Του Lancashire που είναι η Manchester. Είναι Lancashire και είναι Yorkshire, ναι. Και πήγαινε Yorkshire που είναι η Leeds. Ναι. Είναι ο πόλεμος των Ρόδων. Α, ναι, War of Roses, ναι, ναι. Ναι, είναι το κόκκινο ρόδο το οποίο έχει Blackburn στη φανέλα. Μπράβο, μπράβο, ναι. Ναι. Και είναι το άσπρο ρόδο, τα άσπρα ρόδα, τα οποία είναι το Yorkshire και είναι η Leeds, ας πούμε. Ναι. Μπράβο. Και είναι θεϊκή κόντρα, ας πούμε, για όποιους δεν ξέρουν από βρετανικά... Για ποιο λόγο προκύπτει όμως η κόντρα με τη United, Μαρή, με τη Manchester. Ναι, εξήγησε το λίγο αυτό, εξήγησε το λίγο αυτό. Είναι παλιά, είναι ο πόλεμος μεταξύ, ας πούμε, του βασιλείου των κόκκινων ρόδων. Και του βασιλείου των άσπρων ρόδων που είναι η Leeds. Κόκκινα όμως είπες την Blackburn. Στην εποχή της σταυροφορίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω πόσο παλιά ήταν μπορεί να πάει, ας πούμε. Κατάλαβες και από εκεί ξεκινάει οι κόντρες μεταξύ των δύο περιοχών, σωστό. Του Lancashire και του Yorkshire. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ωραία. Και Διονύση, θεϊκή... υπέροχη παρουσία. Μάθημα έκανε σήμερα, να ξέρεις. Ναι, και θεϊκή χούλιγκαν της Leeds, Service Crew, για όποιους δεν ξέρουν, ας πούμε, ονομαζόταν Service Crew. Και ήταν αντίπαλοι τους με τους Red Army που ήταν οι οπαδοί, ναι. Της Manchester. Και τους Headhunters της Chelsea. Και τους Headhunters, ναι, της τέτοιας. Και, εντάξει, αλλά η πιο κλασική είναι της Millwall, ας πούμε, οι οποίοι έχουν εφεύρει και τον χουλιγκανισμό. Ναι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Να είσαι καλά, Διονύση. Επόμενη γραμμή, υπέροχη παρουσία. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Επόμενος. Καλημέρα, αδερφέ. 181.
Καλημέρα, καλημέρα. Βάλε και άλλα νούμερα εσύ εκεί. 081. Καλημέρα, Σάβα 081. Τα μπερδεύω και εγώ μια ζωή. Ο παδό του Πάοκ, ο Σάβα, αλλά πολύ καλό άνθρωπο. Εδώ μα μπερδεύετε με τα λεωφορεία με τα νούμερα που αλλάξατε. Μπράβο, καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι άλλο το θέμα. 3 κάπα και 5 εψιλον. Άστα να πάνε, τι κάνετε. Καλά είμαστε. Καλά, Σαβούλη μου, καλημέρα, ψυχούλα μου. Καλά. Κανα γλυκό δεν βλέπω και δεν θυμάμαι. Πάλι πώ να φέρει ο άνθρωπο, ρε. Όχι αυτή τη βδομάδα, την άλλη πιστεύω να περάσω την βδομάδα, θα φύγω, θα πάω προ τα κάτω. Όχι, περίμενε, εννοεί Πελοπόννησο. Τριμεράκι. Ζηλεύω, 25 Μαρτίου. Ναι, θα πάω λίγο πιο μπροστά γιατί έχουμε και ένα γάμο και εντάξει. Πού, Μανεβασιά ή αλλού? Όχι, όχι, μέσα στην Καλαμάτα, μέσα στην πόλη. Κλαίω. Με συγκινεί. Πρέπει να είναι πανέμορφη, ε. Στη Μητρόπολη. Έχει πάει, ε. Βέβαια, ναι. 8 με 10 μέρες ήμουν. Την είχα και σαν βάση. Εκεί είχαμε πάρει τον Γεωργόπουλο εμείς. Τον. Όχι. Σίγουρα. Από την Παναχαϊκή. Όχι, Καλαμάτα. Σίγουρα. Ναι, έχει δίκιο και ήταν στην ομάδα. Έχει κάνει και προπονητή και τον καπελώσανε και την ψώνησε και έφυγε. Ποιον τεχνικό διευθυντή? Ποιον? Στην Καλαμάτα. Γκμόχ. Ναι. Κάπου, και κάπου αλλού μου φαίνεται πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν και στην Εθνική Νέων Παιδών, κάπου πρέπει να ήταν. Ναι, αλλά και Παναχαϊκή, όταν γύρισε από εσά, πήγε Παναχαϊκή. Δεν θυμάμαι, το 8 νομίζω φορούσε. Ναι, ωραίο παιδί. Ναι. Ωραίο παιδί. Πολύ ωραίο έτσι, παιδί. Πολύ ωραίο παιδί, ναι, Γεωργόπουλος. Ναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Όλοι καλοί είναι. Θυμάμαι, εγώ πιτσερικά στα σπορ και μιλάει έξω στα σκαλιά ο Γεωργόπουλος με Ντίνο Καραμητρούση. Ναι. Το έχω σαν εικόνα μπροστά μου, ολοζόταν. Ολοζόταν. Έχει μάθει το μικρότερο. Δεν θυμάμαι το μικρότερο. Άρε, Σάβα, παλικάρι μου, ωραία. Ο γάμος, αν επιτρέπετε, στη Μητρόπολη της Καλαμάτας. Ναι, στην Παπαντή εκεί πέρα. Που είναι πανέμορφη εκεί όλη η περιοχή, το ιστορικό κέντρο. Πανέμορφη. Και η Μητρόπολη, φανταστική. Το ιστορικό κέντρο είναι εκεί. Δεν παίζεται. Και το πολεμικό μουσείο και τα παλιά σπίτια δεν υπάρχει. Όλα εκεί πέρα είναι. Μαγεία. Τι δεν θα έδινα τώρα για να ήμουν εκεί τώρα για ένα καφεδάκι εκεί μέσα στο στενό ιστορικό κέντρο. Είναι ο φούρνο του τέτοιου, ε? Του Κωνσταντινέα. Του Κωνσταντινέα. Από την εκκλησία καμιά 80 μέτρα πιο κάτω. Ήταν. Είναι πάλι, εντάξει, δεν πειράζει. Τα παιδιά είχαν κάτι ανησυχίες εκείνο το βράδυ, τέλος πάντων, άλλα πράγματα. Καλή συνέχεια. Παλικάρι μου, να είσαι καλά, Σάβα, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχει, όχι δεν προλαβαίνει. Να δώσω ένα χορηγό. Στο όριο είμαστε, δώσε χορηγό. Δεν παίρνουμε. Τελευταία έρχονται πολλά Γιάρη, δες εκεί πέρα. Βυθός, μαζί τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είχαμε το Βυθό. Ακούς, μηνύζεις, γεύεσαι Βυθό, με 4 ευρουλάκια τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια, τι άλλο θέλεις. Αγνώστου στρατιώτη 36 Μπολίνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 2376. Όλη μαγεία και φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά και από Δευτέρα ως Παρασκευή, δηλαδή μέχρι και σήμερα, όλα τα μεγάλα ψάρια με έκπτωση 30%. Τι άλλο θέλετε, παιδιά, όλα αυτά στον Βυθό. Ωραία, χρωστάμε ένα δυο μηνυματάκια. Δεν τα διαβάζετε, δεν θυμάμαι αυτή τη Newcastle, ρε φίλε, τη φανέλα. Τη θυμάσαι, αλήθεια. Δεν... Λεμόκοψη, κλασική. Σφιχτή, εδώ, στρόγγυλο. Κλασικό, αυτά. Πρέπει να βγάλει τέτοιο ΠΑΟΚ. Το έχω πει εγώ αυτό. Μαύρο φαρδί. Πολύ λεπτό άσπρο, μαύρο φαρδί. Και από κάτω ξεκινάνε οι ρίγες. Φανταστική, δεν υπάρχει. Η κιτρινοπράσινη, μήπως δεν ήταν τρία. Του United. Ναι. Ξέρετε τι το λέω, γιατί θυμάμαι το περιοδικό. Έχω τα πρώτα τέφη, το Manchester United, το περιοδικό. Τα χώρα. Ναι. Το πρώτο είχε το Σμάγκελ, θυμάσαι. Δύο χρόνια μα το δεύτερο είχε κάποιο ποδοσφαιριστή. Το Σμάγκελ, φωτογραφία από πάνω. Από σαν πάνω, από ελικόπτερο, ναι. Δεν υπάρχει. Το δεύτερο τεύγο είχε ένα ποδοσφαιριστή, δεν είπαμε ποιον, με την κιτρινοπράσινη, γι' αυτό το λέω. Και το περιοδικό πρέπει να είναι 93. Εκεί, γιατί είπε κάτι άσχετο. Γιατί είπε το 95 μου άνοιξε κάποιο. Αν μπορεί να την είχε πιο παλιά τη φανέλα. Εντάξει, λάθο δικό μου. Μπορεί να φορέσει το έργο σήμερα του 1890 και να σου άνοιξε την πόρτα. Τι έγινε. Αυτό έλειπε. Λοιπόν. Μήνυμα του αγαπημένου μας ΠΑΟΚΤΣΙ 164. Είτε είναι πράσινη, είτε κόκκινη, είτε μπλε, με την πλειοψηφία θα είναι. Γι' αυτό να προσέχετε εκεί στου Χαριλάου. Τώρα αυτό με αφορμή κάτι που είπαμε τότε. Ήρθε πριν περίπου 50 λεπτά. Τίποτα για τον. Βρασερίζει. Για τον Τζότζο Παναγιώτη Γιαννάτη, Γιαννάκη, ναι. Όχι, για τον Τζότζο, όχι. Καλημέρα, Μάρια Πεκτούρα, βάλεμε στην κλήρωση για ναι. Ο άλλο ρωτάει. Ο 007 ρωτάει, Μπούντου, πού είσαι? Και κλείνει, Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη μόνιμη εποδόστου, να είσαι καλά. Καλημέρα για Διογέννη, καλημέρα για δασκάλου. Καλημέρα από Κιτρινόμαυρο, Ελευθέριο Κορδελιό. Φυσικά Αριανάρα, αλλά μετά είναι η Αθηνά, έτσι. Που πέρα από Άρης λέει, είμαι Manchester United, Μπαρτσελώνα, Ντόρτμουντ και φυσικά μεγάλη Μπόκα. Χρύσανθε ήρεμα. Αθηνά. Αθηνά, από πότε έγινε Ντόρτμουντ? Επειδή είσαι γυναίκα. Εντάξει. Το περνάω έτσι. Το Άρης καλά. Μη σε επηρεάζει, παιδιά. United, Μπάρτσα, Ντόρτμουντ και Μπόκα
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βασικά, εγώ έχω πρόβλημα με το να είσαι και άλλη χώρα. Εγώ μόνο απλά σέβομαι στην Ισπανία Athletic Bilbao λόγω Βάσκων και χρωμάτων κτλ. Και φανταστικό κόκκινο, άσπρο, μαύρο και Βασκονία και τέτοια. Και Γερμανία Σεν Πάουλ. Και επειδή επί αιώνες δεν είχε ούτε καν μη Βάσκο ποδοσφαιριστή και δεν έβαζε και διαφήμιση. Από αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει. Στην Ιταλία, πώς συμπαθώ τη Λάτσιο. Έλατε, πώς σου βγει. Έγινε λόγω χρωμάτων, φίλε. Γαλάζ. Λόγω γαλάζ, κυρίως και βασικά λόγω Τζόρτζιο Κινάλια. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που έγινε κόμικ. Ο μόνος ποδοσφαιριστής. Ενώ πραγματικός έτσι. Ένας δάσκαλός μου, καθηγητής μου, στο να... σχολείο Δευτέρα Λυγίου, Πέντε Λυγίου, λάτρευε τον. Άρρωστος Λάτσιο, λάτρευε τον Τζορντάνο. Και μου έχει μείνει από τότε, φίλε. Τζορντάνο, ναι. Τον έχω τώρα πάνω τον φέρω, δεν μπορώ να το φέρω εικόνα. Μέσα 70, τέλη 70 ήταν αυτός, κάπου εκεί. Ναι, δεν μπορώ να το φέρω εικόνα. Πριν γίνει το Κινάλια. Κινάλια. Ναι, πήγαμε. Στην Κόσμος δεν πήγε ο Κινάλια. Πρέπει να γίνει, ναι. Λίγο πριν να ήταν ποδοσφαιριστής Λάτσιο, λίγο πριν γίνει το σκηνικό με το, την κούρβα σου που φεύγει, φίλε, που φεύγει φωτοβολίδα και σκοτώνει ο παδός της Λάτσιο. Αυτή γίνει το 80 στο Ολυμπικό. Ναι. 79-80, κάπου εκεί. 5-5-4. Διαρκείας για Άρη έχω. Διογέννη δεν έχω, λέει ο Ευάγγελος. Ο ίδιος με πριν, να είσαι καλά, κάποιοι μπαίνετε δύο φορές. Βιβί καλημέρα, Δέσποινα καλημέρα. Ναι, Παναγιώτης Γιαννάκης, σωστά, οκ. Ωραία, ωραία. Άμα. Κλείσαμε. Οπότε, μουσική ανάσα και δίνουμε τους νικητές για τους τρεις διαγωνισμούς. Είπαμε για, για το Opticon Express, Κώστας Παπαθανασίου που απάντησε για Παναγιώτη Γιαννάκη. Σας βάλαμε όλους, έτσι. Και με Χασιώτη και με Θωμά Μαύρο και με Μάρκο Λεζέ. Μπήκατε όλοι. Νικητής απλά είναι ο Κώστας Παπαθανασίου που τελειώνει σε 7-11 που απάντησε Παναγιώτης Γιαννάκης. Λοιπόν. Ξεκινάμε από τα λίγα. Τέσσερις στείλανε για τον Άρη, Αλέξανδρος Τσιόπουλος και Κώστας Παπαθανασίου. Έχει στείλει και για Opticon, το έχω πει πολλές φορές. Αν στέλνετε με το ίδιο μήνυμα για 2 και 3, μπορείτε να κερδίσετε. Αλέξανδρος Τσιόπουλος και Κώστας Παπαθανασίου πηγαίνουν στο Άρης Απόλλων Σμύρνης την Δευτέρα. Συνεχίζουμε με Dirty Granny Tales, όπου νικητές είναι οι Μιχάλης Τζιόλας και Γιώργος Χρυσανθόπουλος. Μιχάλης Τζιόλας και Γιώργος Χρυσανθόπουλος. Και κλείνουμε με τα πολλά για Διογέννη Δασκάλου αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Νικητές είναι οι Κώστας Αλευρόπουλος και Λουκία Ρίζου. Επαναλαμβάνω, Λουκία Ρίζου και Κώστας Αλευρόπουλος. Τελειώνει σε 0-74 η Λουκία, ο Κώστας σε 5-13 αύριο βράδυ 10.30. Ξεκινάει το show του Διογέννη με τους Μόνοι και Μόνοι Κονιέντε. Λογικά μέσα στην εκπομπή ΠΑΟΚ 25 θα σκάσει η είδηση για το αν θα ξέρουμε αν γίνουν δεκτές η Chelsea και η Arsenal, τα δύο καμάρια του Λονδίνου, τα μικρότερα, διότι το τεράστιο είναι η Tottenham και η West Ham, αν γίνουν δεκτές στο Champions League. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συνεδρίαση στην UEFA με επικεφαλής Γιάννη Φαντίνο και Θόδωρο Θεοδωρίδη. Τον άνθρωπο που τόσο μα τόσο πολύ έχει βοηθήσει όλους τους ελληνικούς συλλόγους και τον ΠΑΟΚ. Εννοείται, το ξέρει πολύ καλά ο Θόδωρος Ζαγοράκης αυτό. Θα το μάθετε. Ακούστε ΠΑΟΚ 25, εκεί μέσα θα σκάσει μύτη είδηση. Ίσως γίνουν δεκτές, γράφεται ιστορία στην Ευρώπη απόψε, η Chelsea και η Arsenal στο Champions League, ώστε να έχουμε στα τέλη του Μαΐου ένα αγγλικό Final Six στο Champions League. Από εμάς, το Σωτήρι Δασκαλάκη και τον Χρήστο Κιώση, να έχετε ένα bloody rocking weekend. Ελπίζουμε να δούμε ένα Παναθηναϊκό, Χρήστο, το ίδιο σκληρό και συμπαγή όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύει και ο Χρήστος Κιώσης. Τέτοιο Παναθηναϊκό θα δούμε, το ίδιο συμπαγή και το ίδιο σκληρό, ανελέητο και αδυσόπιτο όπως ήταν και με τον ΠΑΟΚ εναντίον του Ολυμπιακού την Κυριακή. Αυτά. Δεν κάνω αναφορές τώρα σε κομμένα αυτιά στο Αγρίνιο με διαιτητή Ράμο το 76 κτλ. Τα αφήνουμε αυτά, δεν πειράζει. Καλή καρδιά να έχουμε. Ο Ιησούς να είναι μαζί σας.